Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και φυσικά καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή του All About Aris και μια καινούργια εβδομάδα εκπομπών που ξεκινάει εδώ πάντοτε στη συχνότητα του Λίμπερο στους 107 και 4 μέχρι και τις 7 θα πάμε και σήμερα μαζί που όταν βλέπω αυτήν την εκπομπή πραγματικά είναι η χειρότερη πιστεύω μακράν εκπομπή reality στην ελληνική τηλεόραση. Πρώτον, δεν έχουμε οίκο. Πάρα πολύ χαμηλά το επίπεδο τη ελληνική τηλεόραση. Γιατί ρε φίλε, δεν στη ώρα. Και με όλου αυτού του κλαρινογάμπρου και τι καθυστερημένε αυτέ εκεί πέρα. Είναι καθυστερημένε, αλλά. Τι εμεί, εγώ με τον Καβαδί είμαστε φαν. Είμαστε φαν, ρε φίλε. Δες εδώ τι γίνεται, δες. Μιλάμε τώρα για. Τι, μην μου πει ότι άμα έρθουν αυτέ οι καθυστερημένε. Ο Βασίλη ο Καβαδί, όπω καταλάβατε, είναι. Κλαρινογαμπρό. Το θέμα είναι να μπορεί να αρθρώσει και μια πρόταση, φίλε. Όχι μόνο αυτό που βλέπει. Δεν χρειάζονται προτάσεις. Εγώ με τον Καβαδία θα πάμε για μπάνιο με τα κορίτσια. Ο Καβαδίας εδώ είναι μαζί μας στη Λοβάτη, κολόνα της εκπομπής μέχρι και τις 7. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε φυσικά μέσω μήνυμα των μαζί μας. FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Έχουμε να μιλήσουμε για αρκετά πραγματάκια. Αν είμαστε τυχεροί. Λίγο αργότερα θα συνομιλήσουμε με έναν από τους πρωταγωνιστές της χθεσινής ευρείας νίκης του Άρη με 5-2 κόντρα στον Πανεγιάλιο για το ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε για τον μπάσκετ σπουδαία νίκη των Τρικάλων, αλλά φυσικά θα δώσουμε και όλο το ρεπορτάζ και θα μιλήσουμε για ένα από τα θέματα του τριημέρου του Σαββατοκύριακου που δεν ήταν άλλο φυσικά από την παρουσία του Τόμ Παπαδόπουλου και του Νίκ Σακίεβιτς στην Θεσσαλονίκη και τις συζητήσεις που είχαν με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Τον απόϊχο της κουβέντας αυτής, τι διεμήφθη, τι έγινε, τι δεν έγινε και τι περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των νέων επαφών και των νέων συζητήσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε αρκετό πλούσιο ρεπορτάζ μέχρι και τις 7. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Λίμπερο, στην κυτρινόμαυρη μας ζώνη για τις επόμενες 2 ώρες, σήμερα Δευτέρα. Πόσο πει, πήγε 16, 16 του Απρίλη. Λοιπόν, Football League, 5-2 νίκη του Άρη χθες. Εντάξει, πιο αναμενόμενη εδώ που τα λέμε, αν και η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή. Μπήκε λίγο μπλαζέ, λίγο... λίγο βαριεστημένη, ενδεχομένως. Λίγο... Έχει κάνει χειρότερα παιχνίδια. Ναι. Από αυτό. Μια χαρά ήταν, απλά έτσι λίγο το αποτέλεσμα με το γκολ που δέχτηκε. Κοίτα, ίσως εγώ το καταλαβαίνω τώρα, είναι σε ένα σημείο το πρωτάθλημα που σχεδόν τα πάντα έχουν κριθεί και ήταν κόντρα σε μια ομάδα η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Ήρθε με τα χίλια ζόρια στην Θεσσαλονίκη, αλλά εντάξει, έπαιξε ανοιχτά, έπαιξε χωρίς σκοπιμότητα και βοήθησε στο να παιχθεί, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ένα ωραίο ποδόσφαιρο που το ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Να μπουν και μερικά πάρα πολύ ωραία γκολ. Από τα πολλά που είδαμε, είναι η αλήθεια χθες, τα 7 στο χορταστικό μενού που μας προσέφεραν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Προσέθεσε ακόμη μια νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Football League και με την νίκη του αυτή, μάλιστα και σε συνδυασμό με την ισοπαλία που έφερε ο Όφης στην Δράμα με την Δόξα, μείωσε την απόσταση που τον χωρίζει από την πρώτη θέση στον 1 βαθμό. Δηλαδή τώρα ο Όφη έχει 64, ο Άρης 63 και ταυτόχρονα αύξησε και τη διαφορά του από την τρίτη θέση, είναι στο συν 12 και νομίζω ότι χρειάζεται και μαθηματικά 2 νίκες ακόμη στα επόμενα παιχνίδια για να εξασφαλίσει και με αριθμούς πλέον την επιστροφή του. Έχασε μια δεδομένη επιστροφή, απλά για το μαθηματικό σκέλος αναφερόμαστε. Εκτός αν κάνουμε κάποια χαζομάρα. Στη Super League. Στα 6 παιχνίδια, που αν θα είναι και 6, τα παιχνίδια που θα δώσει ο Άρης. Δεν ξέρω, ο Πανσεραϊκός είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Καρδίτσα. Με τα χίλια ζόρια ο Πανσεραϊκός έδωσε το μάτς του Σαββάτου και μάλιστα το έδωσε περισσότερο επειδή ήταν τηλεοπτικό για να μην ξεφτυλιστούν, όπως λένε οι άνθρωποι που ήταν εκεί στο γήπεδο. 1 λεπτό κυριολεκτικά πριν από την έναρξη του αγώνα, μαζεύονταν τα χρήματα που έπρεπε να δοθούν για τη διεξαγωγή του. Εντάξει, πράγματα που δεν περιποιούν τιμή στο πρωτάθλημα γενικότερα της Football League. Μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στον Πανσεραϊκό. Και δεν ξέρω αν θα, επειδή είναι και προτελευταία αγωνιστική, αν θα προλάβουν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Πού είναι ο Χαλκίδης, όπου έλεγε ο λαλίστατος εκείνος, τον βγάζαν και εδώ στη Θεσσαλονίκη και πουλούσε μαγκιά στον Άρη. Που επειδή έγιναν όσα έγιναν τότε
στη Γάμα Εθνική και δεν έπρεπε να ανέβει ο Άρης. Ανέβηκε ο τύπος αυτός που κέρδιζε μέσα έξω. Εδώ μιλάμε, μου είπανε ότι μάζευαν λέει 5, 5 και 10, 10 τα ευρώ πριν από το παιχνίδι για να πληρώσουν τραυματιοφορείς, το γιατρό και τα λοιπά της αναμέτρησης. Εντάξει, τώρα είναι εκτός έδρας τα μάτια. Ναι, για να πληρώσουν το τέτοιο, το πούλμαν, για να έρθουν, για να φάνε. Ω, μαν, σιγά μη φάνε κιόλας. Νηστικοί. Θα πάνε να παίξουν την μπάλα. Πού παίζουν τώρα, ένα μακρινό ταξίδι. Ιτήθηκαν φυσικά το Σάββατο από τον Κισαμικό. Το είδες όμως το τέτοιο. Όχι, δεν το βλέπω. Έχουν κάνει 10 ευκαιρίες, τέτα τέτ και τα χάνουν όλα. Και τους κάνει ο Λεμονής, το Αριανάκι, που δεν ξέρω αν έπαιζε, έπαιζε, είχε φύγει με καλά Ιτζίδη, την πρώτη χρονιά. Πρέπει να έπαιζε την πρώτη, ναι. Το Αριανάκι τους κάνει 0-1. Και μετά κάνει αυτός ο Ρίστιτς, πάλι. Χαραλαμπίδης τι έγινε. Επίσης έφυγε φίλε ο Οσμάν Χατζη Αργύωργου, πώς τον έλεγαν εκείνον εκεί, που βγήκε και είπε ότι παίζαμε μονότρημα τον Άρη και με δύο φάσεις μας έκανε 3 γκολ. Οσμάν από την Ξάνθη που είναι δανεικός ένας. Πάει κι αυτός. Αχ, αλλά δεν θέλω ρε φίλε. Εγώ θέλω να έρθει προτελευταία αγωνιστική να τον εξηγήσω και αυτόν και διάφορο άλλα παλικάρια. Από τα αποτελέσματα επίσης της αγωνιστικής ήταν το 0-0 φυσικά της Παναχαϊκής με τον Απόλλωνα Πόντο που είναι επόμενος αντίπαλος του άλλη την Κυριακή. Η νίκη επιτέλους μετά από καιρό της Σπάρτης με 2-0 της αναγέννησης Καρδίτσας και τα όσα απίστευτα είπε ο Ζουλιώτης, ένας από τους αρχηγούς της Σπάρτης μετά το τέλος του αγώνα. Ότι δεν έχουμε να φάμε. Και το παλεύει, Σπάρτη. Και η νίκη του Εργοτέλη με ωραίο ποδόσφαιρο κατά διαστήματα. Ο Γκόνιας μπορεί να είναι ότι είναι. Λίγο ιδιόρυθμος ως χαρακτήρας γενικότερα. Είναι. Αλλά παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο ο Εργοτέλης. Παίζει κάτι το διαφορετικό, εν παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Είναι κάτι το διαφορετικό. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αγωνιστικό στίγμα. Λες ότι ο Εργοτέλης παίζει έτσι. Είναι αυτό. Είναι η ομάδα του προπονητή του. Ξεκάθαρα. Ναι. Και κέρδισε μια καλή ομάδα τον Απόλλωνα Λάρισας. Δεν είναι κακή ομάδα για τα δεδομένα της κατηγορίας. 3-1. Και μάλιστα εγώ πιστεύω ότι ο Εργοτέλης θα τη σκαπουλάρει στο τέλος. Θα τη σώσει την κατηγορία. Αυτή τη στιγμή τη Βέρα και τον Αχαρναϊκό θα ακολουθήσουν από ό,τι φαίνεται η Καλυθέα, ο Πανεγιάλιος. Και από εκεί και πέρα τώρα θα παλέψουν ο Πανσεραϊκός, ο Αιγινιακός, ο Εργοτέλης και η Καρδίτσα. Και η Σπάρτη. Γιατί έχει μείον 3, μην το βλέπεις. Και η Σπάρτη είναι και αυτοί έχουν μείον 3. Δεν έχουν. Ο Εργοτέλης δεν έχει. Και η Καρδίτσα έχει μείον 3. Και ο Πανσεραϊκός έχει μείον 3. Ο Αιγινιακός δεν έχει. Και ο Πανεγιάλιος έχει μείον 3. Και η Καλυθέα έχει μείον 3. Ναι. Όχι, δηλαδή, καλά. 3. Σπάρτη. Όχι, η Καρδίτσα δεν έχει νομίζω. Έχει. Έχει. Η Καρδίτσα έκανε, την έκανε την. Πιο πάνω την. Πώς την λένε την έφεση. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Έκανε Καρδίτσα, η Καρδίτσα έκανε, δε. Θα την γλιτώσει τους μήτρες. Ναι. Τώρα οι άλλοι θα δούμε. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει και πολύ. Και θα πέσουν. Αυτή είναι ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για την παραμονή στην κατηγορία πλέον. Την επόμενη αγωνιστική το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο θα παίξει ο Κισαμικός με τον Όφη και ο Εργοτέλης με τον Καραϊσκάκη. Τα δύο παιχνίδια στην Κρήτη δηλαδή. Ο Κισαμικός δεν έκανε ένσταση κατά της δόξας. Τι ήταν αυτό το. Παλεύει να τερματίσει. Επειδή είναι πολύ ψηλά ούτως ή άλλως. 49 έχει τον 49 δεξε. Να. Κυνηγάει την τρίτη θέση. Ακριβώς, την τρίτη θέση. Άρα θα χτυπήσει και το μάτς με τον Όφη. Δηλαδή. Θεωρητικά. Το Σάββατο. Όπως το χτύπησε τον πρώτο γύρο. 3-0 στο 5. Τρίκαλα και Καλυθέα έχουν ρεπό την Κυριακή γιατί παίζουν με Βέρεια και Αχαρναϊκό και έχουμε αναγέννηση Καρδίτσας Πανσεραϊκός, Πανεγιάλιος Δόξα Δράμας, Αιγινιακός Σπάρτη, Απόλλων Λάρισας Παναχαϊκή, μια δύσκολη έξοδος για την Παναχαϊκή και το μάτς του Απόλλων Απόντου στις 5 ώρα εδώ στην Καλαμαριά με τον Άρη είναι το πιο δύσκολο θεωρητικά παιχνίδι, όχι θεωρητικά μάλλον το πιο δύσκολο παιχνίδι από τα εναπομείναντα για την ομάδα του Δημήτρη Σπανού εδώ στην Θεσσαλονίκη. Βάλτε λέει Σταρ να δείτε το Αριανάκι την Ιωάννα. Ναι, Ιωάννα. Δεν ξέρω, είναι φάσιο τέτοιο. Αυτή που είχε βγει και φωτογραφία έκανε τάκι το λαμπάου τάρι. Την ξέρω ότι είναι έρχεται στο γύρο. Μα θα αλλάξει όλα τώρα. Ένα είπαμε να αλλάξει. Όχι, κράτησα Power of Love. Θα κρατήσω. Ήλπιζα ότι θα γίνει το. Αλλά δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά με την σούμα μας για την αγωνιστική. Της Football League. Τι κρατάμε χθες? Κρατάμε το πολύ ωραίο γκολ του Κανακούδη
στο τέλος. Το πολύ ωραίο φάουλ που εκτέλεσε ο Μπαργκάν. Την ευστοχία του Διαμαντόπουλου, ο οποίος είναι πρώτος σκόρε της ομάδας με 12 τέρματα στο πρωτάθλημα της Football League. Που να ήταν και καλός δηλαδή. Ναι. Άχρηστο, δεν το βγάλαμε. Έβαλε 12 γκολ έχει βάλει ο άνθρωπος. Δηλαδή στα 2-3 του πρωταθλήματος σχεδόν. Τρίτο σκόρε πίσω από Μάνο και Κάιπερς. Αυτό, δηλαδή, συγγνώμη, το πήρα για κάτι άλλο. Και πρόσεξε, Μπαστακός δεν υπάρχει. Δεν έχει παίξει. Έχει μπει κανένα δυο μάτς το 80. Τελικά βγήκε η χρονιά χωρίς φορ. Χωρίς άλλο φορ. Δεν πάει να πει τι είναι το σωστό. Αυτό που ότι έχεις μόνο το Διαμαντόπουλο. Έτσι. Αλλά ο Διαμαντόπουλος, παιδιά, με το συμβόλαιο που έχει, για αυτό που τον πήρες, τη δουλειά του την έχει κάνει με το παραπάνω. Ναι, υπήρξαν κάποια μάτς που ήταν κακός. Okay. Υπήρξαν και κάποια μάτς όμως που σε ξελάσπασε. Που σου βάλε τέρματα. Που μάλιστα κάποια πήραν την στις αίρες. Το γκολ που βάζει στο 87. Βέβαια. Στον Κισαμικό. Τα δύο γκολ που πετυχαίνει. Okay. Κυρίως σταυρώθηκε για εκείνο το παιχνίδι με τη Βέρεια, ρε παιδί μου, που είχε πάρει μια ωραία στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα. Κάθε επιθετικός έχει και μια βραδιά που δεν μπαίνει τίποτα μέσα, ρε παιδί μου. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε τώρα. Okay. Νομίζω ότι για τα χρήματα τα οποία παίρνει. Και... Ναι, συγγνώμη, δεν παίρνει 800 χιλιάρικα. Είναι. Τα έβγαλε και με το παραπάνω αυτά τα χρήματα. Ούτε είπε κανείς ότι είναι ο καλύτερος φόρ της κατηγορίας. Ούτε ο ίδιος το υποστήριξε ποτέ ότι είναι. Και δεν νομίζω ότι να πίστεψε κανένας Αριανός ότι αν αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι ότι ο Άρης πήρε τον Ιμπραήμοβιτς. Ούτε θα πας με τον Δημήτρη για βασικό στη Σούπερ Λίγκα του χρόνου. Είναι ένας ποδοσφαιριστής όμως ο οποίος τίμια έβγαλε το ψωμάκι του και το βγάζει ακόμη τη φετινή σεζόν. Έχει πετύχει 12 τέρματα και έχει κάνει τη δουλειά για την οποία αποκτήθηκε. Είδαμε και άλλους πιο πρωτοκλασσάτους στην περασμένη σεζόν που. Ήλθον είδον και απήλθον ή πληρώθηκαν και ακόμη πληρώνονται αδρά από τον Καρυπίδη και δεν έβαλαν ούτε τα μισά. Έτσι είναι. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά δεν έχει χτίσει όνομα Διαμαντόπουλος, δεν είναι φαντάζει, δεν είναι τζιμπούρ. Εντάξει, αλλά είναι ένας παίκτης σταθερή αξία. Και την κατηγορία ξέρει. Με τα λίγα του λεφτάγια. Και πάντοτε... Και πάντοτε φτάνει αυτά τα τέρματα, δηλαδή τα 10, 12, 15, και τα έχει δηλαδή. Και μπροστά του έχει 6 παιχνίδια, από τα οποία τα 4 τουλάχιστον προσφέρονται να βάλει, γιατί ο Μάνος τα γκολ έβαλε και με τον Άρη έβαλε ένα γκολ κτλ. Αλλά τα πέβαζε, έβαλε κάτι 3, κάτι 4, κάτι 5, στο 3 στον Κισαμικό, πέναλτι, εντάξει. Και ο Πλατέλας έχει 8 γκολ. Πλάγιος επιθετικός, αλλά γενικά τώρα πώς έχει βάλει σύνολο ο Άρης. Το 1 τέταρτο, το 1 πέμπτο έχει ο Διαμαντόπουλος περίπου. 48. Α. Όχι, ναι. 48-13 είναι τα γκολ του Άρη. Το 1 τέταρτο. Χάσαμε απλά την καλύτερη άμυνα. Θα πάρουμε 2 γκολ τώρα. Mm. Από τη δόξα θα πάρουμε 2 γκολ. 50 θα πάμε. Ανεβαίνουμε. Όφ, πώς έχει. 60. Το προλαβαίνουμε. Δεν νομίζω. Κάτι και τι. Πάσε το συνέ. 3 μαχαρναϊκό και 3 με βέν. Τέλος πάντων. Να τελειώσει αυτή η σεζόν. Να βρεθεί η ομάδα εκεί όπου πρέπει να βρεθεί. Να ανοίγουμε σιγά σιγά άλλες κουβέντες, άλλες συζητήσεις. Όπως είπε και ο Άλεξ, θεωρητικά, μαθηματικά υπάρχουν 6 βαθμοί που θέλεις ακόμα. Έπεσε το όριο κατευθείαν μέσα σε μια Κυριακή. Με 2 νίκες ο Άρης στα επόμενα 2 παιχνίδια θα είναι και μαθηματικά. Και εμβόλυμη θυμίζω. Οπότε... μετά το μάτς της Κυριακής με την Καλαμαριά, ο Άρης παίζει την επόμενη Τετάρτη με τον Απόλλωνα Λάρισας. 25 του μήνα. Φίλε, δε. Τετάρτη. Τι. Τι ώρα, 5. Δεν το έχω πρόσχερο αυτή τη στιγμή. Βολεύει. Πότε είναι τώρα, το δούμε. Κυριακή, Τετάρτη, πάντως. Κυριακή δηλαδή. Ναι. Άρα θα έχει τελειώσει μαθηματικά την άλλη εβδομάδα. Και μετά. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε. Μετά χαλές διακοπές. Μετά τι είμαι, μετά έχει ένα μάτς. Μπορεί να μην το έχει κιόλας αυτό. Δεν έχει μάτς. Έχει δύο κενά, δύο αγωνιστικές συνεχόμενες. Μετά Καραϊσκάκη και μετά έχει 2 Σαββατοκύριακα απόλυτη ξεκούραση και προγραμματισμού για την επόμενη σεζόν. Εκδρομή στον Καραϊσκάκη θα πάμε μια τελευταία. Μια εκδρομή ωραία. Στην Άρτα. Στην Άρτα, που είναι μία-μία μισή ώρα πλέον.
Μια μισή ώρα δεν είναι. Δύο. Δύο. Πόσο είναι τα Γιάννενα? Μια μισή ώρα. Και μισή η Άρτα, δύο. Πάμε και στον Καζναφέρι μια βόλτα. Και μετά. Τουρισμό. Ωραία. Και μετά τουρισμό. Μετά προετοιμάσουμε τη βάφτιση. Ναι, τώρα που τα λες, να μην έρθει ο Πανσεραϊκός. Έχω τη βάφτιση εκείνη τη μέρα, τα έχουμε πει αυτά. Να μην γίνει το μάτς. Και ο Πανσεραϊκός να τα πεις αυτά. Τρία και πάμε στην καρδίτη. Και πρόσεξε τώρα. Δεν μπορεί ο Άρης να παίξει το μάτς με τον Καραϊσκάκη και μετά να περάσουν 20 και μια εβδομάδα, 28, ένας μήνας ολόκληρος και η μια εβδομάδα από το. Για να πας, να περάσουν δηλαδή καμιά 40 μέρες και μετά πας στην καρδίτσα να παίξεις. Εντάξει. Να ετοιμάζει το Κλιγκόπουλος παρακαλώ πολύ για την καρδίτσα. Και η ομάδα ΚΑΠΑ 20. Η οποία χθες ισοφαρίστηκε φίλος το 90 στα Τρίκαλα. Έλεπα τα στιγμιότυπα Τρικαλάρης. Είναι πρώτα τα παιδιά βέβαια. Του Πασχάλη Μελισσά. Και με διαφορά μάλιστα από το δεύτερο Απόλλωνα. Παρεπιπτόντως, είδα, δεν ξέρω τώρα, χθες το βράδυ κάτσα και τα έβλεπα κάποια παιχνίδια, εντάξει και με τη λήψη όχι και τόσο καλή από αγώνες β' ομάδων. Θα σου πω εκτός αέρα ένα παίχτη που είδα σε άλλη ομάδα, ο οποίος κάνει φίλε όργια. Όργια. Πιτσιρίκος. Ο οποίος λες όντως αυτό το παιδί έχει προοπτικές. Κάθετη, μπαλιά με τη μία, τρίπλα, σουτ, γκολ, χρυσορυχείο. Ελπίζω να κοιμηθούν όλοι οι υπόλοιποι και να το δούμε μόνο εμείς. Αλλά δεν νομίζω. Για να το δω εγώ, σκέψου πόσοι μάνατζερ και τα λοιπά τον έχουν παρακολουθήσει ήδη. Δεν λέω όνομα για να μην κάνω διαφήμιση. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά θεματάκια μέχρι και τις 7 που θα είμαστε εδώ. Το Σαββατοκύριακο, βέβαια, πέρα από το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό, είχαμε και την έλευση. Την Παρασκευή βασικά την είχαμε, την ακούσατε και live, την έλευση του κυρίου Σακίδη. Πριν απ' όλα να πούμε συγχαρητήρια στη γυναική ομάδα φυσικά, εννοείται. Του Βόλεϊ λες. Ναι, η οποία. Θέλω να το κάνω πιο μετά σχόλιο μαζί με την Κάναβη. Θα την κάνουμε πιο μετά. Απλά να πούμε τα συγχαρητήριά μας, έτσι, για την γυναική ομάδα που θα παίξει στον τελικό του πρωταθλήματος. Εντάξει, παίρνει στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ομαδάρα. Είναι ομάδα, δεν το συζητάμε, αλλά και μόνο που η ομάδα έφτασε και έχει κάνει αυτά τα βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια. Δείχνει το μέγεθος της δουλειάς που γίνεται και τη σοβαρότητα με την οποία διακατέχεται το συγκεκριμένο τμήμα και το έχουμε πει αρκετές φορές. Δεν είναι κάτι που λέμε. Μα να σου πω και κάτι. Αλλά ανακαλύψαμε την Αμερική. Γιατί λέμε συνέχεια για τον ερασιτέχνη. Μα του ερασιτέχνη δεν είναι αυτό. Ναι. Το έχει το χρηματοδοτή. Τι δείχνει. Άνα μπράβο. Άνα μπράβο. Υπάρχει ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος χωρίς εξαλωσύνες, χωρίς πολλά-πολλά. Με μια σημαντική οικονομική συνδρομή, με μια οργάνωση, το λέμε και για το ποδόσφαιρο αυτό συνέχεια, με οργάνωση έχει το Γιάννη το Γιαννάκη που είναι γνώστης του χώρου και τα λοιπά, είναι όλο το team και τα λοιπά, έφτασε σε ένα σημείο από την Α2 η ομάδα να παίζει τελικό πρωταθλήματος και Ευρώπη. Κάθε χρόνο έκανε και ένα βήμα προς τα πάνω, μεθοδικά, προσεκτικά. Χωρίς δεν έχει την πίεση βέβαια, έτσι. Που δεν έχει την πίεση, αλλά έχει φίλε ένα πλάνο, έχει ένα σχέδιο, έχει μια οργάνωση, έχει χρηματοδότηση που είναι πολύ σημαντικό και είναι αναμενόμενα τα αποτελέσματα. Η ομάδα θα παίξει τον τελικό του πρωταθλήματος, η πρώτη γυναική ομάδα στο βόλεϊ των Κιτρίνων που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ σημαντικό. Άμα το βάλετε κάτω, μιλάμε για γυναικείο βόλεϊ. Εντάξει. Και βέβαια ο Ρετζεπέρης δεν έχει, για να πω και κάτι, τις επικοινωνιακές αβάντες που έχει ο Αμυρίδης, γιατί είναι στον ΠΑΟ και την ανεβάζει στην Α1. Δεν το επιδιώκει νομίζω κιόλας. Δεν είναι τέτοιο τύπος. Όχι, ούτε ο Αμυρίδης το επιδιώκει. Εγώ σου λέω τις συγκρίσεις κάνω, τις προβολής. Τι είναι Άρης. Εντάξει, μην το επεκτείνω τώρα στη Ραχίλ Μακρύ και σε όλα τα υπόλοιπα που έχουμε διαβάσει το Σαββατοκύριακο σχέση με Νεφελούδη, Ραχίλ Μακρύ, Καρυπίδη κτλ. Εντάξει, υπάρχει μια πληροφορία για σύλληψη επιχειρηματία που είναι στα δικαστήρια με τον Καρυπίδη. Το τσεκάρουμε και θα σας το μεταφέρουμε σε λίγο. Πάμε στο θέμα του Τόμ και του Νίκ. Νομίζω ότι όσοι ήσασταν συντονισμένοι στην εκπομπή και την Παρασκευή και την Πέμπτη που κάναμε κάποια σχόλια, αλλά και γενικότερα όσοι μας παρακολουθείτε, θα διαπιστώσατε ότι όχι ότι είχαμε κάποιο χάρισμα ή ήμασταν μάντης ή οτιδήποτε άλλο, αλλά με βάση αυτά που τα οποία σας λέγαμε ως ρεπορτάζ, αυτά ακριβώς συνέβησαν. Δεν θα ακούσετε πράγματα παραπάνω από αυτά που συμβαίνουν, γιατί πάρα πολύ απλά νομίζω ότι και ο Αλέξης συμφωνεί ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη να φουσκώσουμε τα μυαλά του Αριανού, να τον τρελάνουμε και μετά από μια εβδομάδα που θα μιλάμε για εκατομμύρια το ένα το άλλο, να τον προσγειώσουμε απότομα.
Ναι. Ήρθαν οι δύο άνθρωποι, κάναν την κουβέντα τους. Έχει να κάνει το όλο θέμα αρχικά με τη συμφωνία για τις χορηγίες και από εκεί και έπειτα, εγώ νομίζω ότι αν προκύψει θέμα μετοχικό, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, θα προκύψει όταν πάει ο Καρυπίδης με το καλό στην Αμερική για τη συνάντηση που θα έχει. Εικάζω τώρα, αυτό είναι η κασέτα το τελευταίο που θα κάνω, και με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτοί του φαντ που έχει ο Νίκ που εκπροσωπεί και που έχουν και τα χρήματα. Στο πλάνο είναι αυτή τη στιγμή να γίνει ένα ταξίδι συνοδευόμενος από την αδερφή του που είχε πάει και πέρσι τον επόμενο μήνα, το Μάιο, για να συζητήσουν πλέον σε άλλη βάση, αφού πλέον μεταφέρουν ο Παπαδόπουλος και ο Σακίβης και κυρίως ο Σακίβης στους ανθρώπους αυτούς που έχει από πίσω του το όλο σκηνικό εδώ στη Θεσσαλονίκη, τη διεμήφθη, και ουσιαστικά με πόσα χρήματα θα καταστούν συμπαίκτες του κύριου Καρυπίδη και μετοχικά στην ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Θα εξακολουθήσει να τρέχει και την επόμενη χρονιά μια γενναία χορηγία, και λέω γενναία γιατί δεν έχει ανταποδοτικότητα για τον Παπαδόπουλο. Το κάνει απλά γιατί θέλει να διατηρήσει τη σχέση του με τον Άρη, εξακολουθεί να παραμένει ζεστός. Του άρεσε πολύ αυτό που είδε χθες στο γήπεδο, του άρεσε και η ατμόσφαιρα, παρότι το γήπεδο δεν ήταν και γεμάτο, αλλά είχε ένα παλμό, είχε και πολλά γκολ, ήταν και ωραίο παιχνίδι. Πάνε 9-10.000 κόσμων. Ικανοποιήθηκε βλέποντας και τον Πέτρο Καναγκούδη, με τον οποίο υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση, που έβαλε και την κολάρα στο τέλος του κερασάκι στην τούρτα, και εξακολουθεί να είναι ζεστός. Αυτή τη στιγμή όμως, και επειδή είμαστε 16 του Απρίλη, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από μια χορηγία όπως ήταν και μέχρι την έλευση την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη των δύο αυτών ανθρώπων, σύν του Στάθη Καρατούν, ο οποίος έχει, όπως σας έχουμε πει, έναν ρόλο κάτι σαν υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων στην ιστορία αυτή. Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα. Συζήτησαν αρκετά πράγματα για αρκετές ώρες, περίπου 3 ώρες συζητούσαν το Σάββατο οι δύο πλευρές, ανέλησαν όλα τα δεδομένα και κάποια στιγμή τέθηκαν και συγκεκριμένα νούμερα με βάση τα οποία οι άνθρωποι αυτοί θα μπορέσουν να εισέρθουν και μετοχικά στην ανώνυμη εταιρεία. Και είναι νούμερα που δεν θα πέσουν κάτω τα 5 εκατομμύρια, φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί ο Άρης δεν είναι μαγαζάκι περιπτεράκι, είναι μαγαζί γωνία. Είναι άλλο όμως να λες ότι θα δω αν θα υπάρξουν αυτά τα λεφτά. Ναι. Και είναι άλλο αυτό το πράγμα που έγινε επί καμιά 15 μέρες με το χορό εκατομμυρίων, ότι έρχονται και τα βάζουν και αγοράζουν και το παίρνουν και το κάνουν και το ράνουν και 10 και 5 και 15 και 25 και 35. Και υπάρχει και μια σημαντική παράμετρος, ότι θέλουν να έχουν στο project μέσα το Θόδωρο Καρυπίδη. Προφανώς εικάζω, γιατί δεν έχουν το χρόνο να είναι στη Θεσσαλονίκη. Ούτε ο Τόμ Παπαδόπουλος μπορεί να είναι εδώ όλο το χρόνο, ούτε ο Νίκ Σακίεβιτς φαντάζομαι μπορεί να είναι όλο το χρόνο, ούτε ο Στάθης Καραντώνης φαντάζομαι μπορεί να είναι όλο το χρόνο. Άρα θα πρέπει να είναι κάποιος, εφόσον αποφασίσουν να εμπλακούν, ο οποίος θα τρέχει από τη θέση του Προέδρου την καθημερινότητα της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Και αυτός θέλουν να είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης. Και να πούμε και κάτι ακόμα, ότι συμμετέχοντας και ο ίδιος φυσικά, ναι, με αντίστοιχα χρήματα, εννοείται, σε μια τέτοια συμφωνία, ναι, μετοχική. Προφανώς συνυπολογίζοντας και αυτά που έχει βάλει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουν. Θα το συζητήσουν αυτοί, ναι. Να πούμε κάτι, ότι επειδή μιλάω και με πολύ κόσμο όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έχει βγει το όνομα του Τόμ και του Νίκ και η πιθανότητα να εμπλακούν αυτοί οι άνθρωποι, ότι υπάρχει, δεν θα πω ανάγκη, αλλά η προσδοκία, θα πω. Το αν υπάρχει ανάγκη ή όχι θα φανεί στην πορεία. Η προσδοκία για να έρθει κάποιο πολύ μεγάλο. Να έρθει κάποιος ο οποίος έχει πάρα πολλά χρήματα. Ή τέλος πάντων ένα μέγεθος μεγαλύτερο από αυτό που είναι τώρα αυτή τη στιγμή ο Θόδωρος Καρυπίδης. Δεν σημαίνει ότι θα έρθει κιόλας. Και δεν σημαίνει ότι στο κάθε τι που ακούγεται ή λέγεται θα πρέπει να πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς να έχουμε επί της ουσίας κάτι συγκεκριμένο. Υπήρξε η προσδοκία λοιπόν που δημιουργήθηκε 10-15 μέρες. Και τώρα μου λένε, όταν πάει στην Αμερική θα το συζητήσουμε με το μετοχικό. Και άμα πάει στην Αμερική και του πούνε, κοίταξε να δεις, εμείς για 2 χρόνια, ας πούμε, δεν έχουμε ακόμα για μετοχές. Εγώ νομίζω ότι από το ρεπορτάζ μου προκύπτει ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και το έχει πει νομίζω και δημόσια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και υπό συγκεκριμένα νούμερα, είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει και την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Όχι όμως με ψίχουλα, φυσικά εννοείται. Θέλοντας να αγοράσει και την
υπεραξία που έχει δημιουργήσει στην ομάδα με την επιστροφή της στη Super League και τα χρήματα που έχει βάλει φυσικά. Τα λογιστικοποιημένα στην εταιρεία τα τελευταία δύο χρόνια. Λέω από τότε που έγινε δηλαδή εταιρεία, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Εγώ σου λέω ότι μπορεί, δεν είναι λογιστικοποιημένα αυτά που έχει βάλει στη ΓΑΜΑ Εθνική με την έννοια ότι ήταν ΑΣ τότε κτλ. Αυτά δεν μπορούν εγώ νομίζω. Ναι, παρόλα αυτά, εγώ αν πουλάω θα τα ζητούσα. Ναι. Εσύ θα τα ζητούσες? Φαντάζομαι στην κουβέντα θα τα βάλει. Με 100%. Να μιλάμε πραγματικά στοιχεία. Όχι με το τι θέλουμε ή με το τι πρέπει να γίνει. Και η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί στην παρούσα φάση δεν ήταν έτοιμοι να μπουν σε μια τέτοια συζήτηση, γι' αυτό και την αφήσανε και τη μετέθεσαν για αργότερα. Σαφώς υπάρχει προοπτική, σαφώς υπάρχει ανοιχτό έδαφος, μπορεί να προκύψει, αλλά στην παρούσα φάση δεν προέκυψε. Δεν υπάρχει στην εξίσωση. Άρα τι κάνει ο Άρης αυτή τη στιγμή? Ο Άρης είναι υποχρεωμένος για μένα από σήμερα, και αναφέρομαι στον Θόδωρο Καρπίδη, γιατί αυτός είναι, στον Άρη, δεν είμαι εγώ και εσύ, να τρέξει από σήμερα τα ζητήματα της επόμενης μέρας, Χρυσάνθη. Ο Άρης δεν έχει να περιμένει κάτι. Έχει δύο απλά νίκες ακόμη για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την επιστροφή του στη Σούπερ Λίγκα. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που πρέπει να τρέξουν, πάρα πολλά τα θέματα προς διευθέτηση. Για μένα από σήμερα θα πρέπει να εκπονηθεί το πλάνο της επόμενης μέρας. Ο Καρπίδης ξέρει αυτή τη στιγμή τι έχει. Ξέρει σε γενικές γραμμές και ποια έσοδα θα μπουν στην ομάδα. Θα είναι το τηλεοπτικό, θα είναι ασφαλώς δια τη διαρκεία, θα είναι περισσότερα εισιτήρια πόρτας, θα είναι η χορηγία του Τόμ Θανάση, όπως είναι το όνομά του, Παπαδόπουλο, χορηγία στο κεντρικό μέρος της φανέλας και ενδεχομένως και τίποτα πίσω ή πλάι σορτσάκι, συζητήσει με εταιρεία ένδυσης για να ντυθεί η ομάδα την επόμενη σεζόν και κάποιες άλλες χορηγίες, οι οποίες θα κυνηγήσει προφανώς η ΠΑΕ, όντας στη Σούπερ Λίγκα για την επόμενη σεζόν. Ξέρει. Και φυσικά ξέρει ποιες είναι και οι δικές του οικονομικές δυνατότητες για να τρέξει την ομάδα. Επομένως, από σήμερα για μένα πρέπει να αρχίσει να τρέχει το αύριο. Τι θα κάνει με την επόμενη σεζόν. Ξεκάθαρα. Και αν προκύψουν στην πορεία οι άνθρωποι αυτοί με μια άλλου είδους συνεργασία και μετοχική, ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του. Τι να συζητάμε. 100% μακάρι. Έτσι είναι όπως τα λες και απλά εγώ λέω ότι εμείς τώρα μιλάω με ένα φίλο ταυτόχρονα και μου λέει ας πούμε τι κάνουν, τι σκοπό έχουν. Παιδιά, να πούμε το εξής. Επειδή εμείς θέλουμε να μας πάρει ένας εκατομμυριούχος, δεν πάει να πει ότι οποιαδήποτε βοήθεια και συνδρομή έρχεται θα πρέπει να την κοιτάμε με βάση το ότι δεν είναι εκατομμυριούχος. Ή δεν μας δίνει εκατομμύρια. Δηλαδή, συγγνώμη, έρχεται ένα άνθρωπο. Δεν είπανε τίποτα όμως. Δηλαδή, ρωτήθηκαν οι διευθύνσεις και δεν είπανε και κάτι. Εγώ σου λέω, ήρθα αυτός τον Παπαδόπουλο. Έδωσε τον Άρη μια χορηγία πέρσι 150.000. Κάποιοι λένε ότι είναι και παραπάνω χρήματα. Ήρθαν στα ταμεία. Κάνει άλλη μια συμφωνία να δώσουν άλλα 400.000. Και εμείς τι τους λέμε δηλαδή αυτούς? Α, 400.000 που δίνεται είναι λίγα. Εγώ θέλω εκατομμύρια. 400.000 χωρίς κάτι. Χορηγός. Τίποτα, χωρίς να έχει ανταποδοτικότητα, ναι. Παιδιά. Δεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Και εγώ θα του πω αυτού. Α, κοίταξε να δεις. Επειδή εγώ περίμενα να μου δώσεις 5 εκατομμύρια και 7 και 8 και 9 και 10, θα σε ξεφωνήσω. Ότι πήγε στο Νότι και έφαγε στην καντίνα. Γιατί και αυτά ακούστηκαν και υπόθηκαν. Έτσι όμως, δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε καμία προοπτική, παιδιά. Δηλαδή, άσχημα είναι τα 200 χιλιαρικάκια στις εποχές που ζούμε τώρα επιπλέον χορηγίας από το πουθενά. Δεν είναι ούτε το μπροστινό μέρος της φανέλας σου. Δεν είναι ούτε τα τηλεοπτικά σου, δεν είναι ούτε εισιτήρια πόρτας, δεν είναι ούτε διαρκείας, δεν είναι ούτε κάποια εταιρεία που θα έρθει να διαφημιστεί. Ναι, είναι χρήματα τα οποία θα έρθουν να προσθεθούν στα έσοδα που θα έχεις. Over and above, που λέει και ένας φίλος μου. Over and above. Με αυτά τα χρήματα κάνεις πολύ όμορφα τρία συμβολιάκια, λέω εγώ, ποδοσφαιριστών την επόμενη σεζόν. Όχι, τρία-δύο συμβολιάκια την επόμενη σεζόν με τα χρήματα του Τόμ Παπαδόπουλου. Απλά είναι τα πράγματα. Γιατί να πεις όχι. Και εάν στο ταξίδι στην Αμερική τον επόμενο μήνα προκύψει και κάτι άλλο και ξεκαθαρίσει βασικά και αν είναι διατεθειμένοι άνθρωποι που είναι πίσω από τον Νίκ Σακίβιτ. Γιατί ο Σακίβιτ, παιδιά, εντάξει, έχει ο άνθρωπος χρήματα, δεν πεινάει. Αλλά δεν είναι αυτός όπως θα βάλει τα χρήματα σε με τέτοια ιστορία. Άλλοι τα βάζουν. Έτσι. Και τώρα πληροφορηθήκαμε ότι χάλασε το deal με την Τζίλιγχαμ και πάει να κάνει αντίστοιχη κουβέντα με τη Βενέτσια στην Ιταλία. Είναι άνθρωπος που όπως αντιλαμβάνεστε κάνει αυτού του είδους τη δουλειά. Πηγαίνει, επιλέγει κάποια κλαμπ και ανάλογα με το αν είναι κατά την άποψή του
προσοδοφόρα μια τέτοια επένδυση και το κλαμπ είναι τέτοιο που θα αποφέρει για κάποια έσοδα εν ευθέτω χρόνο, το προχωράνε. Και αυτό για τις ακαδημίες είναι, κάτσε να βρεθεί πρώτα η έκταση, να... δεν είναι και αυτό που θα γίνει αύριο. Και αυτό είναι στα μελλοντικά πλάνα των ανθρώπων αυτών. Το σημαντικό είναι, και νομίζω ότι το λέγαμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή, όταν θα φύγει ο Τόν Παπαδόπουλος από τη Θεσσαλονίκη, σήμερα δηλαδή, να φύγει ζεστός και φίλος της ομάδας και να παραμείνει ως ένας τέτοιος και την επόμενη σεζόν. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι γιατί κάποιοι προσπαθούν πάντα να δημιουργήσουν ένταση, προσπαθούν πάντα να δημιουργήσουν θέματα, ζητήματα, προβλήματα. Και το γεγονός, για να το ολοκληρώσω, ότι πάει ο Καρυπής με την αδερφή του τον επόμενο μήνα, σημαίνει ότι είναι ανοιχτό ακόμη, ρε παιδιά, το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι. Δεν έχει κλείσει. Απλά στην παρούσα φάση. Και θα επιστρέψω σε αυτό. Από σήμερα ο Θόδωρος Καρυπίδης και συνεργάτες του τώρα. Είναι λίγο αόριστο αυτό. Θα τους βρει τώρα σιγά-σιγά, φαντάζομαι, για την επόμενη χρονιά. Θα πρέπει να αρχίσουν να τρέχουν το πλάνο Άρης Super League 2018-2019. Τι περιμένουμε τώρα, παίζει με την Καλαμαριά, με τον Απόλλωνα Λάρης και τον Καραϊσκάκη. Τρία παιχνίδια έχεις τις επόμενες δύο εβδομάδες και τελειώνει το πανηγύρι. Πρέπει να αρχίσεις να ετοιμάζεσαι. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και πρέπει να υπάρχει πλάνο, σχέδιο, μεθοδικότητα και να μην περάσει ο Άρης αυτά που πέρασε κυρίως από το περασμένο καλοκαίρι, το προπερασμένο καλοκαίρι στο κομμάτι αυτό. Έχουμε κάποια μνηματάκια. Πιστεύω, λέει ο 779, ότι ο Καρυπίδης που έχει ξαναρχίσει να χτίζει την εμπιστοσύνη του Αριανού να προχωρήσει συνεργασία και μετοχικά ως συμπαίκτες, καλό για αυτόν και τον Άρη. Ο 506 λέει: ο Καρυπίδης θα δεχθεί να είναι στο project χωρίς να είναι μεγαλομέτοχος. Το ότι δεν μίλησαν για χρήματα δείχνει ότι οι επαφές είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Θέλουν να εμπλακούν μετοχικά, πρέπει να προτείνουν αντίτιμο και μάλιστα συγκεκριμένο. Είναι το πλήρες μήνυμα του 506. Ναι. Φυσικά το αν θέλουν να μπλακούν μετοχικά, αυτό συνεπάγεται χρήματα. Τις συγκεκριμένες προτάσεις. Και το αν και κατά πόσο θέλουν να πάρουν το 67%, θέλουν να πάρουν από 30% και να αφήσουν το 30% στον Καρυπίδη, τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Όλα αυτά είναι ακόμη προς συζήτηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και ξαναλέω, παιδιά, επειδή εμείς θέλουμε έναν επενδυτή, ο οποίος θα έρθει να βάλει εκατομμύρια ή οτιδήποτε άλλο, και έχουμε αυτή την προσδοκία, δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε έρχεται θα τον εξετάζουμε με αυτό το πρίσμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ιδιοκτησία που έχει βάλει χρήματα. Αυτό δεν μπορεί να διζητήσει κανείς. Ναι, δεν ξέρουμε αν θα ανταποκριθεί στη Σούπερ Λίγκα, αλλά δεν μπορούμε και να το μαντέψουμε. Ο ίδιος λέει: ναι, παιδιά, εγώ έχω τις προοπτικές και μόνος μου να είμαι, έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Το αν θα πετύχει ή όχι ο Καρυπίδης στη Σούπερ Λίγκα, το αν θα έχει συμπαίκτη ή όχι, το ξέρει ο ίδιος καταρχήν. Και αν πρέπει να έχει συμπαίκτη, επίσης το ξέρει ο ίδιος. Και το γεγονός ότι πηγαίνει τον άλλο μήνα, όπως λέει και ο ίδιος στην Αμερική με την αδερφή του, σημαίνει ότι προφανώς επιδιώκει μια τέτοια συνεργασία. Μπορεί να έχει κάποιον άλλον. Ναι, μπορεί. Ξέρουμε εμείς αν έχει κάποιον άλλον. Αυτός πρέπει δείχνει, λοιπόν, να το πει. Βέβαια ότι το ψάχνει, το επιδιώκει. Θέλει να έχει και κάποια βοήθεια και κάποια συνεργασία. Πέρα από την χορηγία που θα πάρει και την επόμενη σεζόν. Γιατί εντάξει, τα νούμερα είναι άλλα στη Σούπερ Λίγκα. Τα συμβόλαια θα είναι άλλα στη Σούπερ Λίγκα. Η ποιότητα πρέπει να ανέβει τη ομάδα. Κακά τα ψέματα, και το να ανέβει η ποιότητα πρέπει να πληρωθούν ποδοσφαιριστές που θα ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα. Και επίσης, επειδή έχουμε τώρα μέσα από συζητήσεις με φίλους, ανοίγουν ερωτήματα. Μαγαζί γωνία ο Άρης. Μαγαζί γωνία μεν, αλλά 4 χρόνια. Στη Γάμα και στη Βήτα. Ναι, και σε ένα περιβάλλον στο ελληνικό ποδόσφαιρο εντελώς διαφορετικό πλέον. Παιδιά, αν δεν αποκτήσουμε ρεαλισμό, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Ρεαλισμό. Έχουμε μία έπαρση μερικές φορές που δεν συνάδει ούτε με την τωρινή κατάσταση του συλλόγου. Και μην πει κανένας ότι προσπαθώ να υποβιβάσω το σύλλογο οτιδήποτε άλλο. Όλοι ξέρουμε στην καρδιά και στο μυαλό μας τι είναι για όλους εμάς ο Άρης. Συγγνώμη όμως, αλλά για τον κάθε Σακίεβιτς που μπορεί να δει και είδατε τι είπε, είχα το Φρέντι Αντού και τα λοιπά και έβλεπα τον Άρη που έπαιζε στην Ευρώπη, αλλά είναι αόριστος αυτό. Είναι παρελθόν. Ο άλλος βγαίνει και λέει, για να δω τι έγινε. 2 χρόνια στην Αλφα Εθνική πάλευες να σωθείς και τη δεύτερη έπεσες. Με πολλά χρέη που δημιουργήθηκαν από την λάθος διαχείριση των εσόδων σου.
2 χρόνια ήσουν στη Γάμα Εθνική. Άλλα 2 χρόνια ήσουν στη Β' Εθνική. Αυτό είναι το μαγαζί που ζητάς αυτή τη στιγμή από έναν επενδυτή να πάρει. Ποια είναι τα έσοδα που έχει αυτή η ομάδα? Μπορεί να γεμίσει ένα γήπεδο 80.000 θέσεων. Γιατί πάω στην Ισπανία, παίρνω την Villarreal και ξέρω τι έσοδα έχει. Ξέρω ότι έχει 20.000 διαρκείας, ένα γήπεδο, πόσο πήρα και το πιο μικρό γήπεδο απ' όλα. Πάω στη Γερμανία και ξέρω ότι παίρνω την τελευταία της Bundesliga και έχω 20.000 διαρκείας και 40.000 εισιτήρια πόρτας. Και έχω και όλο αυτό το κοινό να αγοράζει και προϊόντα. Ελάτε λοιπόν στην Ελλάδα και βάλτε στις μεγάλες ομάδες, που είναι και ο Άρης μία από τις μεγάλες ομάδες, τι εισιτήρια πόρτας έχεις στη Super League διεκδικώντας πρωτάθλημα. Πόσα διαρκείας έχεις. Τι εμπορική δραστηριότητα θα έχει η μπουτίκ σου. Βάλτε κάτω νούμερα. Και όταν βάλετε αυτά τα νούμερα, θα αντιληφθείτε ότι είναι το 1/20, 1/300 από τον τελευταίο της Αγγλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας. Όταν λοιπόν ζητάς να έρθουν εκατομμύρια ευρώ από το εξωτερικό, ο μόνος τρόπος για να έρθουν αυτά είναι ή για να παρουσιαστεί κάποιος ο οποίος από πίσω θα έχει καμιά κυβέρνηση και θα θέλει να κάνει άλλα πράγματα, ή να είναι ένας τρελαμένος με τον Άρη που θα έρθει να πετάει τα λεφτά. Γιατί δεν θα είναι επενδυτής όποιος έρθει. Όποιος έρθει στο ελληνικό ποδόσφαιρο έρχεται για να πετάει λεφτά. 60 εκατομμύρια μέσα είναι Ολυμπιακός. Κάθε χρόνο βάζει 7, 8, 10 ο Σαβίδης για να καλύψει τις ζημιές της χρήσης. 120 είναι ο Παναθηναϊκός. 220 έφτασε να είναι η ΑΕΚ. Με 30.000 γήπεδο, με 40.000 γήπεδο, με 60.000 γήπεδο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε μονίμως να έρθει κάποιος επενδυτής να βάλει λεφτά. Αλλά να αποκτήσουμε και ένα ρεαλισμό επιτέλους. Και δυστυχώς για όλους μας, ο Άρης έχασε μια τεράστια δυναμική, όχι του κόσμου του, της αξίας του προς τα έξω, όχι στη δική μας τη συνείδηση ή στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό πρέπει να το αξιολογούμε όταν ζητάμε πράγματα. Όπως και στο μπάσκετ ισχύει το ίδιο. Ο όποιος επενδυτής λοιπόν στο μπάσκετ, τι μπορεί να έχει με τον Άρη ως έσοδο? Ένα γήπεδο 5.500 θέσεων έχει αυτή τη στιγμή, τηλεοπτικά 200 χιλιάρικα και μετά στην ΑΕΚ ο Αγγελόπουλος πληρώνει ένα χαρτί για να πάρει το Final Four. Πληρώνει από την τσέπη του. Θα μου πεις, θα τα πάρει από χορηγούς ή οτιδήποτε άλλο. Παιδιά, κάποια στιγμή να αποκτήσουμε ρεαλισμό. Αν δεν τον αποκτήσουμε, τα ίδια θα ξαναπάθουμε. Τα ίδια θα ξαναπάθουμε. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα έρθει και θα χαρίσει λεφτά, δύσκολα. Ειδικά όταν μιλάμε για τον Νίκ Σακίεβιτ τη συνόλου ιστορία, που είναι ένας άνθρωπος που και το ευρώ, το δολάριο που θα επενδύσει ενδεχομένως, θα του περάσει οι γενναίες 14. Θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Όταν θα επιστρέψουμε, θα έχουμε και την συνέντευξη. Ο άλλος με πήγε στην εκαθάριση. Και στην Ευρώπη, αν βγούμε στην Ευρώπη, αν θα έχει τελειώσει η εκαθάριση και αν θα βγούμε στην Ευρώπη ή οτιδήποτε. Η ΑΕΚ έπαιξε κανονικά. Εκρήθηκε από το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είμαστε πλέον στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε έναν από τους πρωταγωνιστές της θεσινής ευρείας νίκης του Άρη με 5-2 κόντρα στον Πανεγιάλιο και πρώτο σκόρερ του Άρη φέτος στο πρωτάθλημα και ένα από τους πρώτους στη Football League. Το Δημήτρη Διαμαντόπουλο. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Έχεις 12, βλέπω ο Κάιπρες έχει 18 και ο Μάνος 19. Προλαβαίνουμε, 6 ματσάκια μείνανε. Εντάξει, εσύ είμαστε ρεαλιστές, δεν προλαβαίνουμε. Γιατί ρε φίλε, με δύο χατρίκ εύκολα, φτάσαμε τα 18. Και πρέπει να σταματήσουν αυτοί, να μην ξαναπαίξουν. Σωστά, είναι και αυτό. Δεν ξέρω, αυτά τα 12 γκολ που έχεις πετύχει είναι κοντά στα νούμερα που είχες στο μυαλό σου, κοντά στα γενικά στα νούμερά σου τα τελευταία χρόνια? Νομίζω ναι. Εντάξει, πάντα όταν πάω κάθε χρόνο σε ποια ομάδα αγωνίζομαι, θέτω ένα αρχικό ταβάνι το 10 και πάνω. Ναι. Αρχίμη που πιάνει ένα σεντερφόρ 10 γκολ στην κατηγορία, νομίζω ότι είναι
μια καλή συγκομιδή, μια επιτυχημένη θεωρητικά χρονιά. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα αλλιώς είναι να παίζει στον Άρη που κάνει πρωταθλητισμό και έχει την πίεση, και αλλιώς είναι να παίζει σε κάποια ομάδα που δεν θα σου πει κάποιος από όπου και να σουτάρεις, ό,τι και να κάνεις. Είναι εντάξει, πολύ διαφορετικό. Ναι. Είναι δύσκολο αυτό, Δημήτρη. Δηλαδή το περιβάλλον Άρης και αυτή η πίεση μέσα ενημέρωσης, πολλής κόσμος, σε δυσκολεύει, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που αντιδρούν διαφορετικά. Ότι πορώνονται, ρε παιδί μου, εσύ προς τα πού πας? Όχι, εγώ προς τα χεί οδεύω κι εγώ, προς το πορώνομαι, γιατί και με πεισμώνει πιο πολύ και μου δίνει έξτρα δύναμη. Αλλά δεν πάβει να είναι μια πίεση που μπορεί και σε κάποια στιγμή να σου γυρίσει και λίγο ανάποδα. Ναι, αυτή την... Αλλά ναι. Έχουμε πει ότι από την αρχή ότι πίεση και άρεσε πάνε μαζί, έτσι, δεν το συζητάμε. Αυτή την πίεση ενδεχομένως συνδυασμένη με κάποια δυσπιστία του κόσμου, την έζησες, τη βίωσες μετά από εκείνο το μάτς με τη Βέρεια? Ήταν ένα, νομίζω και μια δύσκολη εβδομάδα, ένα δύσκολο διάστημα για σένα. Ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα ως εκεί, γιατί για τον Δημήτρη ξημέρωνε μια νέα μέρα που θα έπρεπε να βοηθήσει τον εαυτό του και την ομάδα σε να πετύχει τους στόχους. Ναι. Δεν, όλοι οι ποδοσφαιριστές θα έχουν και άσχημες ημέρες. Εντάξει, αλίμονο. Αλλιώς ίσως να μην αγωνιζόμασταν και εδώ. Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα υπάρχουν μέρες κακές. Mm-hmm. Πώς αισθάνεσαι? Σίγουρα με πείσμωσε παραπάνω και μου έδωσε δύναμη για να συνεχίσω. Τι γίνεται αυτές τις μέρες, πες μου λίγο, ως ποδοσφαιριστής, τι σκέφτεσαι εκείνη τη μέρα? Τελειώνει το παιχνίδι με τη Βέρεια. Τι σκέφτεσαι εκείνη τη μέρα, τι έκανα, πώς το έκανα, πώς το έχασα? Να ανοίξει, γίνεται κατά ποιή, μόνο αυτό, δεν σκέφτεσαι κάτι άλλο. Λες, δεν είναι δυνατό να μην μπορώ να τη βάλω από τη μικρή περιοχή και να χάνω και πέναλτι στο 90. Και μετά πηγαίνεις στο Κισαμικό και βάζεις από τα 40 μέτρα στο παραθυράκι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η μπάλα του, γι' αυτό το βλέπει και τόσος κόσμος. Δηλαδή, θεωρώ γι' αυτό είναι ο βασιλιάς του σπορ. Στατιστικά πάντως. Οποιοδήποτε. Mm-hmm. Ναι. Στατιστικά πάντως, Δημήτρη, έναν επιθετικό πάντα υπάρχει μέσα στη σεζόν και μια κακή βραδιά, μια κακή μέρα, μια κακή αγωνιστική. Τουλάχιστον μία. Δεν το συζητάμε. Μακάρι να είναι μόνο μία, δεν το συζητάμε. Άμα είναι μόνο μία, είμαστε πολύ καλά. Εντάξει. Και σε άλλες ομάδες που ήμουν σίγουρα πήραν πολύ κακές εμφανίσεις, απλά δεν έπαιρναν την έκταση λόγω της ομάδας. Ναι. Απλά στον Άρη και η πολύ καλή σου εικόνα θα πάρει μεγάλη έκταση, το ίδιο και η άσχημη σου μέρα. Ναι, σωστά, δεν έχεις άδικο και νομίζω ότι το ξέρατε αυτό όταν επιλέξατε να έρθετε στην ομάδα το περασμένο καλοκαίρι. Και νομίζω ότι μιας και πάμε σιγά σιγά, Δημήτρη, προς το τέλος, έμειναν 6 παιχνίδια, συν τα 2 φυσικά που δεν θα δώσει ο Άρης, αισθάνεστε και δικαιωμένοι και για το σκοπό για τον οποίο ήρθατε στην ομάδα σχεδόν τον έχετε πετύχει. Απομένουν μόλις 2 νίκες για τη μαθηματική εξασφάλισή του. Εγώ δικαιωμένος ένιωθα, το έχω ξαναπεί από την πρώτη μέρα που υπέγραψα στην ομάδα. Ήξερα που ήρθα, ήξερα τι θα αντιμετωπίσω, ήξερα την ταλαιπωρία όλων των χρόνων, την απογοήτευση του κόσμου και ήμουν σίγουρος και πεπισμένος από την αρχή ότι η ομάδα θα καταλήξει εκεί που πρέπει να αγωνίζεται όλα αυτά. Χθες ήταν από τα παιχνίδια έτσι που το ευχαριστηθήκατε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, πάνω κάτω η μπάλα χωρίς σκοπιμότητες, γκολ, φάσεις, ευκαιρίες. Νομίζω ήταν το πρώτο μάτς της χρονιάς που ευχαριστηθήκαμε. Ναι. Δηλαδή χωρίς άγχος, βγήκανε πολύ ωραίες φάσεις, ωραίες συνδυασμοί και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν γινόταν αυτό όλο τον χρόνο. Εντάξει, σίγουρα το να θέλεις να πάρεις 3 πόντους σε κάθε μάτς με την πλάτη στον τοίχο. Είπαμε και πριν ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά τώρα νομίζω που κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έχει εκπιτευθεί η άνοδος. Αν και εμείς δεν χαλαρώνουμε, γιατί φυσικά θέλουμε το πρωτάθλημα και την πρώτη θέση. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά μπορούμε να βγάλουμε ένα πιο ποιοτικό παιχνίδι και να ευχαριστεί και ο κόσμος και όλες όσοι μας παρακολουθούν. Υπήρχε και η άβρα χθες. Αυτό που λες δηλαδή ήταν και στην κερκίδα, δεν ήταν μόνο σε εσάς και στον κόσμο, ακόμα και που έγινε 1-1 στο ημίχρονο κτλ. Πριν 10 αγωνιστικές, αν γινόταν 1-1 στο ημίχρονο, θα υπήρχε μουρμούρα, γκρίνια. Τώρα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Αυτό που το λες, το ένιωσα έτσι ακριβώς. Μια πολύ πολύ θετική άβρα. Και πολλές φορές αυτή η θετική άβρα και αντίστοιχα η αρνητική βγαίνει στους παίκτες.
Ο κόσμος όμως είναι δικαιολογημένος, γιατί λέμε όλοι 4 χρόνια, είναι έκτος χρόνος. Είναι και τα 2 χρόνια που πάλευε να σωθεί, το δεύτερο έπεσε. 2 στη Γ, 2 στη Β, ξέρεις, για τον οπαδό του Άρη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή αδειμονή, ανυπομονή να επιστρέψει, ρε παιδί μου. Εντάξει. Γι' αυτό και το σύνδημα το ερχόμαστε και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, εγώ δεν θα ξεχάσω όταν είχα παίξει αντίπαλο Super League με την Κέρκυρα. Mm-hmm. Σε ένα μάτς που είχε κερδίσει ο Άρης εκείνη τη μέρα 1-0 και είχε 18.000 κόσμο. Σε ένα μάτς με την Κέρκυρα. Και συζητούσαμε όλοι πώς γίνεται μια ταλαιπωρημένη ομάδα με τέτοιο ρόστερ εκείνη την εποχή να μαζεύει αυτόν τον κόσμο. Εντάξει, νομίζω ότι το έδειξε και τη φετινή χρονιά από την αρχή. Το ερχόμαστε, νομίζω, είναι κάτι που ταιριάζει στην ομάδα. Έτσι. Μακάρι να τελείωσε εγώ λίγο φθάς. Ναι. Έτσι φαίνεται. Το ζήτημα είναι να μπουν και οι σωστές βάσεις για την επόμενη σεζόν. Εσύ έχεις συμβόλαιο για του χρόνου. Εγώ έχω συμβόλαιο, ναι. Έχεις άλλο ένα. Εσύ από αυτούς που έχουν. Ομάδα. Δεν είναι και πολύ, είναι η αλήθεια, γιατί παραπάνω από μια ντουζίνα, καμιά δεκαπενταριά, τα συμβόλαια τους λήγουν την επόμενη σεζόν. Δεν ξέρω αυτό, επειδή πλέον, κακά τα ψέματα, Δημήτρη, η σεζόν ολοκληρώνεται, τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει. Μπαίνει στην καθημερινότητά σας, δηλαδή η επόμενη μέρα υπάρχει κουβέντα στα αποδυτήρια, υπάρχει κάποια ανησυχία ενδεχομένως? Εντάξει, υπάρχουν συζητήσεις γενικότερα και με τα παιδιά και με όλους, αλλά είμαστε οι τελευταίοι που μπορούμε, ας πούμε, να ξέρουμε τι θα γίνει. Βλέπουμε ότι όλοι περιμένουν μαθηματικά την άνοδο, ώστε θεωρώ να ξεκινήσουν κάποιες συζητήσεις, ειδικά με τα παιδιά που έχουν τελειώσει τη συμβολιά τους. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα διοίκησης, θέμα προπονητή, θέμα τεχνικού διευθυντή, πώς θα χτιστεί η νέα χρονιά. Όπως είπατε κι εσείς, πρέπει ο Άρης να βάλει τις βάσεις, πρέπει να μην ξαναδεχθεί τέτοια ταλαιπωρία. Και για να γίνει αυτό πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Σιγά σιγά με τις σωστές βάσεις, ώστε να μπουν τα θεμελία όπως πρέπει και να γιγαντώσει ξανά η ομάδα. Εσύ που σχεδόν σε όλο το κομμάτι της φετινής σεζόν ήσουν ο μοναδικός επιθετικός της ομάδας, να έχεις καθόλου μοναξιά ή παράλληλα και ένα μεγαλύτερο βάρος, γιατί επομίστηκες, η αλήθεια είναι πάρα πολύ βάρος. Δεν υπήρχε, ο Αντώνης ο Καμνίδης στο πρώτο κομμάτι της σεζόν δεν πήρε πολλές ευκαιρίες και γι' αυτό αποχώρησε. Τώρα ήρθε ένα παιδί ο Μπαστακός, ο οποίος ήταν και άτυχος γιατί δέχτηκε και την τιμωρία των 3 αγωνιστικών και έκτοτε δεν έχει παίξει και ουσιαστικά ήταν μόνος σου δηλαδή όλη τη χρονιά. Εντάξει, θεωρώ ότι όταν ήρθα το καλοκαίρι στην ομάδα ήμουν εγώ και ο Αντώνης που ξεκινούσαμε από την ίδια αφετηρία. Γιατί αυτός είχε μια πολύ καλή προηγούμενη χρονιά και τα προηγούμενα χρόνια στη Γάμα, δεν το εκμηδενίζω φυσικά, απλά είναι αλλιώς να αγωνίσει επαγγελματικά. Εγώ είχα συνεχόμενες καλές χρονιές. Έτυχε να ξεκινήσει η χρονιά έτσι, ήταν λίγο πιο καλά στις αρχές. Θεωρώ ότι με την έλευση του Μιχάλη βγήκα, ας πούμε, από την ομάδα 3 παιχνίδια μετά τη Βέρη, αυτό το παιχνίδι το συγκεκριμένο που λέμε. Mm-hmm. Και μετά όταν ξαναμπήκα με τον Πασεραϊκό νομίζω ότι κέρδισα για τα καλά τη θέση βασικού συσταγωγικά. Βάρος πάντα πέφτει πολύ και το είπα και πριν ότι όταν αγωνίζεις στον Άρη το βάρος είναι από μόνο του μεγαλύτερο. Αλλά ήμουνα γενικότερα σε γενικές γραμμές πολύ καλά, πολύ σίγουρος για τον εαυτό μου και το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν το πώς θα πετύχουμε το στόχο μας. Mm-hmm. Σωστά. Πάντως εκτός από τα 2 γκολ που πέτυχες χθες, μάλλον θα πρέπει να χάρηκες και για ένα ακόμη από αυτά που πέτυχε ο Άρης ιδιαίτερα. Αυτό που πέτυχε ο Κανακούδης, με τον οποίο τις γνωρίζεσαι και από παλιά, δεν είστε? Α, υπάρχει παρασκήνιο. Εντάξει, γνωριζόμαστε χρόνια με τον Πέτρο, ναι. Ναι, με χαροποίησε ιδιαίτερα γιατί ήρθε το Δεκέμβριο. Εντάξει, ο Πέτρος μιλάμε για ένα παίκτη με τρομερό βιογραφικό. Ναι. Έχει ποιότητα πάρα πολύ μεγάλη και με χαροποίησε ιδιαίτερα ότι πέτυχε τέρμα, γιατί το είδα και στο πρόσωπό του τη χαρά που πήρε. Το έλεγε πάντως εκεί, από ό,τι έμαθα στο στάθι του Φριλίγκου, όταν ετοιμαζόταν να περάσει το παιχνίδι, ότι νιώθω ότι θα σκοράρω, έλεγε σήμερα. Το είχε, το ετοίμαζε μάλλον επειδή ήθελε να ήταν έχει και ο... Α, τώρα εξηγείται. Είσαι απέναντι του τερματοφύλακα. Δεν σου τάρεις και κάνεις την πάσα πίσω στον Κανακούδη, επειδή ήσασταν φίλοι από παλιά. Φάση του λεμένη στην προπόνηση. Υπήρχε παρασκήνιο. Από αυτά τα 12 γκολ που έχεις πετύχει, Δημήτρη, ποιο ξεχωρίζεις
Είναι βέβαια λίγο διαφορετικά τα γκολ, γιατί ήταν κάποια πολύ καθοριστικά. Ήταν ένα εντυπωσιακό αυτό στην Κρήτη. Δεν ξέρω. Στις Σέρες είναι σημαντικό. Στις Σέρες ήταν πολύ σημαντικό. Ναι. Μπορεί στην Κρήτη να ήταν το πιο εντυπωσιακό. Μπορεί στη Δράμα με τη Λαοθάλασσα που είχαμε σε εκείνο το μάτς και γύρισαμε. Δεν το έχουμε δει αυτό. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν το έβαλες. Όχι, σαν αξία γκολ. Σαν αξία, ναι. Και, ναι. Και το παρασκήνιο που πήρε τόσα χρόνια Δράμα Άρης ήταν δηλαδή μια μαγική ατμόσφαιρα. Αλλά εγώ κρατάω το γκολ των Σερών. Εκεί είναι και η μόνη φορά που έχεις αντιδράσει, ε. Έχεις κάνει αυτό που έχεις κλείσει τα μάτια και τα λοιπά, τώρα δεν έχεις κάνει. Ήταν ένα ξέσπασμα νομίζω, γιατί όπως μας είπες προηγουμένως, εντάξει, πέρασες ένα δύσκολο διάστημα μετά το μάτς με τη Βέρα και νομίζω ότι εκεί ξέσπασες κάπου. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν εντάξει και κρίσιμο γκολ, ας πούμε, γιατί ήταν στο 89, τελείωνε το παιχνίδι, θα έμπαινε και άλλη αμφισβήτηση, θα ζοριζόμασταν με τους βαθμούς. Ήρθε και μετά το μάθος της Βέρειας, ήταν όλα μαζί. Δηλαδή, πάντως στην οικονομία του πρωταθλήματος και κάνοντας έτσι σιγά σιγά και μια σούμα, Δημήτρη, από όλα αυτά τα γκολ, φυσικά δεν είναι πολλά από αυτά που πέτυχες εσύ, γιατί είναι και πολλά τα περισσότερα από καθένα άλλο στην ομάδα, νομίζω ότι και αυτό του Ντούνι στην Παναχαϊκή είναι από τα πιο καθοριστικά. Βέβαια, πολύ, πολύ σημαντικά. Έχουν βάλει όλα τα παιδιά πολύ σημαντικά γκολ φέτος. Και ο Παυλίδης τα δύο. Και ο Παυλίδης, ο Μάρκος όπως είπατε. Τι να πρωτοθυμηθώ τώρα, εντάξει, είναι πολλά τα γκολ. Είναι πολλά τα γκολ. Νομίζω αυτό έδειξε την πίστη μας και ήταν ένα ακόμα στοιχείο που μας βοήθησε στο φετινό Άρη να πετύχουμε το στόχο μας. Με το που πετυχαίνει ο Βαγγελής ο Πλατέλας θες και ανοίγει το δρόμο για την νίκη του Άρη, όλοι μαζί κατευθυνθήκατε και πήρατε τη φανέλα του Δημήτρη Ανάκουγλου από το μπάγκο της ομάδας. Δεν θέλω να πω το μελανό σημείο των τελευταίων ημερών στην ομάδα, αλλά είναι κάτι στενάχωρο, μια κατάσταση που δεν θέλει να τη βιώνει κανένας ποδοσφαιριστής και το λιγότερο που μπορούσατε να κάνετε και μπορεί να κάνει ο οργανισμός που λέγεται Άρης είναι να σταθεί δίπλα στο πλέον άτυχο ποδοσφαιριστή της ομάδας. Εντάξει, ατυχία τώρα χτύπησε την πόρτα ξανά στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι ένα... παιδί γυναίκα να το χαρακτηρίσω, μικρός αδερφός, πώς να το χαρακτηρίσω. Μας στεναχώρησε πάρα πολύ όλους, αλλά όσοι είμαστε εδώ και όσοι δεν θα είμαστε, νομίζω ότι θα βοηθήσουμε από χίλιες δυο μεριές ψυχολογικά και με κάθε τρόπο τον Δημήτρη να γυρίσει δυνατός, γιατί η ομάδα το χρειάζεται πραγματικά. Ναι. Και κάνε μας και ένα σχόλιο για το μάτς Κυριακής με τον Απόλλωνα Πόντου. Είναι νομίζω από τα αναπομείναντα το πιο δύσκολο ενδεχομένως, γιατί είναι και εκτός έδρας και με μια καλή ομάδα. Νομίζω εγώ θα πω ένα πράγμα, ότι το διπλό είναι μισό πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ναι. Αυτό τα λέει όλα, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Άρα θα προετοιμαστείτε κατάλληλα αυτή την εβδομάδα, καμία χαλάρωση. Έχετε βάλει στόχο ξεκάθαρα την πρώτη θέση. Ξεκάθαρα, δεν το συζητάμε αυτό. Είπαμε ότι πρώτος στόχος είναι η άνοδος. Από τη στιγμή που είναι έτοιμος να επιτευχθεί, είναι μονόδρομος το πρωτάθλημα για μας. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπες. Να ευχηθούμε να ανέβει το κοντέρ μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και να πλησιάσει. Δεν ξέρω, τα περισσότερα που έχεις πετύχει στην καριέρα σου πόσα είναι, για θύμισέ μας. 15 είναι στον Ολυμπιακό Βόλο. Α, 15, άρα θέλουμε 3 γκολάκια ακόμη. Εντάξει, είσαι τότε μέσα. Με 15 είχαμε πάρει βραβείο, τώρα δεν βλέπουμε να το παίρνουμε με 15. Έφυγε. Δεν πειράζει, θα σπάσει το προσωπικό σου ρεκόρ όμως. Εντάξει, θα σπάσει το προσωπικό σου ρεκόρ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη. Τσάκος και ένα συγχαρητήρια για την εκπομπή. 3 γκολάκια θέλω ακόμη. Έχει πάει στο προσωπικό του ρεκόρ. Εντάξει, να φτάσει το Μάνο δεν μπορεί, ούτε το Γκάιπερς πιστεύω. Αλλά βλέπεις ότι πλησιάζει το ατομικό του ρεκόρ. Εγώ θέλω πάντα και το λέω όσο μπορώ να το περνάω στους φίλους, ότι θα πρέπει τον κάθε αθλητή σε οποιοδήποτε τμήμα του συλλόγου να τον κρίνουμε με βάση όλες τις παραμέτρους. Βλέπεις τι είπε πάλι σε μια αποστολή του. Είτε είμαστε είτε δεν είμαστε την επόμενη σεζόν. Μην νομίζετε ότι είναι θεροβάμονες οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Όχι, αντιλαμβάνεται. Μα να σου πω κάτι. Ο Διαμαντόπουλος πέρσι ήταν στον Απόλλωνα Σμύρνης. Πέτυχε πάλι, νομίζω 11 γκολ είχε πέρσι με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Έτσι. Και χωρίς να έχει. Δεν ήταν μόνος του. Όχι. Είχε κι άλλους εκεί μπροστά.
Και ο Πετρόπουλος ήταν. Και ο Πετρόπουλος και ο Αλμπάνης. Και ο Κάσος. Έτσι. Τον πήρες και τον Διαμαντόπουλο και κάποια άλλα παιδιά για μια συγκεκριμένη δουλειά. Παιδιά, όλοι ξέραμε ποιες είναι οι δυνατότητες του Διαμαντόπουλου και ποιες είναι και οι αδυναμίες του. Όλοι ξέραμε ποιες είναι οι δυνατότητες του Κάσου και ποιες είναι οι αδυναμίες του. Όλοι ξέραμε ποιες είναι οι δυνατότητες του Βαλεριάνου. Λέω τα παιδιά που ήρθαν από τον Απόλλωνα, έτσι. Δηλαδή που πέτυχαν το στόχο τους πέρσι σε μια ομάδα και ήρθαν φέτος στην ομάδα, στον Άρη. Όλοι ξέραμε ποιος είναι ο Δελιζήσης, ποιος είναι ο Καντιμήρης, ποιος είναι ο Αναγνωστόπουλος, ποιος είναι ο Μουμίν, ποιος είναι ο Ιντζόγλου. Ξέραμε ότι είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν να σου κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Όλοι ξέρουμε ότι ο Μουμίν δεν είναι το καλύτερο αμυντικό χαφ που υπάρχει στην Ελλάδα, ούτε ο πιο γρήγορο αμυντικό χαφ που υπάρχει στην Ελλάδα. Αλλά ήξερε ότι θα μπει μέσα και στο τρίτο λεπτό ο αντίπαλο που τον κοιτάει απέναντι θα σηκωθεί στον αέρα. Το ξέρει αυτό. Ξέρει ότι θα παίζει παθιασμένα ο Ιντζόγλου από το 1 μέχρι το 90. Ξέρει ότι ο Διαμαντόπουλο θα βρει 10, 12, 14 γκολ, θα τα βρει μέσα στη σεζόν. Με όλα αυτά λοιπόν συνθέσαμε μία ομάδα που να πάει να βγει και να πετύχει αυτό που μία πιο καλή, όχι ομάδα, αλλά πιο καλά ονόματα πέρσι, που ενδεχομένως αυτά τα ονόματα να ήταν στη Super League και να πετυχαίνανε παραπάνω πράγματα, αλλά δεν αντέχανε ρε παιδιά, φάνηκε την κλωτσιά ούτε στον Εύωσμο, ούτε στη Σπάρτη, ούτε στην Καλλιθέα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν το αντέξανε αυτό. Και κάνανε κάποιες γκέλες σε συνδυασμό με τις Μπαρτσελόνες τις άλλες. Γιατί φέτος δεν έχουμε και αυτό το φαινόμενο, έτσι. Γιατί αν είχες τη Λαμία και τον Απόλλωνα τον περσινό φέτος, δεν ξέρω το κατά πόσο θα ήσουν μέσα στη διάδα. Δεν θα ήταν τόσο εύκολο. Δεν θα ήταν τόσο εύκολο, θα ήταν πολύ δύσκολο. Θα πάλευες μέχρι τελευταία αγωνιστική. Ναι. Τώρα είσαι 12 βαθμούς μπροστά, γιατί η Παναχαϊκή δεν είναι Λαμία. Ναι, δεν άντεξε. Και δεν άντεξε. Εντάξει, φαίνεται ότι το γκολ του Ντούνι εκεί ουσιαστικά τελείωσε φέτος. Το γκολ του Ντούνι, αν δεν υπήρχε το γκολ του Διαμαντόπουλου στις Σέρες, υπό άλλες συνθήκες θα πήγαινες. Και δεν ξέρεις εκεί πέρα πάνω, είναι άλλο να είσαι στους 7 βαθμούς και είναι άλλο να είσαι στους 3, στους 4, στους 5. Και όπως και μετά την Παναχαϊκή, αν δεν έβαζε τον γκολ ο Ντούνις, ο Άρης από πάνω θα ήταν πάλι. Αλλά αλλιώς θα αντιμετώπιζε και η Παναχαϊκή τα επόμενα παιχνίδια. Και αλλιώς η πίεση που θα ένιωσες ως Άρης, και ξέρουμε πάντοτε ότι δημιουργεί προβλήματα η πίεση στον Άρη. Άμα το δείτε πέρσι, η Λαμία πότε άρχιζε να παίρνει το ένα μάτς πίσω από το άλλο έτσι όπως τα έπαιρνε, και πότε άρχισαν και οι διαιτησίες να είναι υπέρ της, αφού πέρασε το μάτς με τον Άρη και έδωσε το δικαίωμα. Ναι. Έφαγε και την εγχείρηση βέβαια, αλλά έχασε το πέναλτι. Ανέβαζε το πέναλτι ο Καπνίδης, μπορεί η Μπαρτσελονολαμία να μην ήταν Μπαρτσελονολαμία. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όπως και με τον Πανσεραϊκό που είναι στην κουβέντα μας, στη Γάμα Εθνική, που έκανε 14 στα 14. Πιστεύετε θα τα έκανε? Εμείς θα κάνουμε το διάλειμμα τώρα το τελευταίο και θα συνεχίζουμε. Είμαστε πλέον στην τελική μας ευθεία. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο με αφορμή ένα ερώτημα που με έστειλε στο inbox ένας φίλος του Άρη για τον Σόουζα. Ο Σόουζα, όσοι βλέπετε λίγο ποδόσφαιρο και αντιλαμβάνεστε περισσότερα πράγματα, δεν βλεπόταν χθες. Δεν είναι καλά. Να το πω έτσι κομψά. Και αυτό είχαν την δυνατότητα να του διαπιστώσουν στη σημερινή προπόνηση, μιλώντας μαζί του και ο Παύλος Μυροφορίδης και ο Δημήτρης Οσπάνος. Μάλιστα, για πρώτη φορά δεν ήθελε καν να μιλήσει, να πει κάτι γενικότερα, γιατί είναι ένα διάστημα στο οποίο αυτό το θέμα με το συμβόλαιό του και το αν θα ανανεωθεί και την επόμενη σεζόν φαίνεται ότι τον επηρεάζει πλέον ξεκάθαρα και στην αγωνιστική του εικόνα. Και όλο αυτό το γίνεται, δεν γίνεται, υπογράφω, δεν υπογράφω, θα υπογράψω, δεν θα υπογράψω, θα φύγω, οι προτάσεις, το εξωτερικό, το ένα το άλλο, του έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο θέμα που πλέον δυστυχώς τον επηρεάζει και στην αγωνιστική του εικόνα. Στην ομάδα, και το λέει και ο ίδιος, το αντιλαμβάνεται το ίδιος, δεν είναι κανένας χαζός, ούτε κανένα παιδάκι είναι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την ομάδα. Μικρό βέβαια, γιατί εντάξει, τόσο τα πράγματα λίγο έχουν ξεκαθαρίσει. Αλλά την προσπάθειά της παρόλο να τερματίσει πρώτη στο πρωτάθλημα. Γιατί μιλάμε για ένα από τους καλύτερους παίκτες στο φετινό ρόστερ. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η περίπτωση, η υπόθεση αυτή. Εγώ θεωρώ ότι ο παίκτης κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συνεχίσει την ομάδα. Αυτή την αίσθηση έχω και αυτή την αίσθηση μου δίνει ο ίδιος. Περισσότερο
Και είναι ένα θέμα το οποίο θα σηκώσει αρκετή κουβέντα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αλλά η όποια απόφαση πάρθει θα είναι απόφαση της διοίκησης εν ώψη του σχεδιασμού για την επόμενη σεζόν. Πάντως φαίνεται ότι ο παίκτης δεν είναι καλά ψυχολογικά, τον έχει επηρεάσει. Σας έλεγα την προηγούμενη για τον Τρίχοφάγο απότοκο αυτής της ιστορίας γενικότερα. Καλά, τη αγωνιά για το επόμενο συμβόλαιό του, εντάξει, φυσιολογικό είναι. Απ' την άλλη όμως, okay, δηλαδή, έτσι δεν είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο? Ναι, εντάξει, okay, είναι έτσι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αλλά εντάξει, επειδή ακριβώς είναι κάθε άνθρωπος και στο βιώνει και διαφορετικά το συγκεκριμένο. Εντάξει, ο παίκτης δέθηκε και με τον Άρη, δεν το έκρυψε. Και φάνηκε το 1,5 χρόνο που είναι στην ομάδα. Θα ήθελε να συνεχίσει. Προφανώς αυτό στην παρούσα φάση δεν γίνεται για τον Α ή Β λόγο. Τι εννοείς δεν γίνεται, δεν θα συνεχίσει, ναι, ή δεν έχει ανανεώσει? Δεν έχει ανανεώσει, ξέρω, αυτό. Εντάξει. Δεν έχει ανανεώσει. Και όσο δεν ανανεώνει, αυτό του φέρνει ένα εκνευρισμό. Ναι, να πω κάτι όμως. Αν λοιπόν οι 12, 13, 14 πόσοι παίκτες λήγουν τα συμβόλαιά τους έχουν τον ανάλογο εκνευρισμό. Εγώ είδα γενικότερα χθες ένα εκνευρισμό, είδα κάρτες εύκολες γενικότερα και μπορώ να το αντιληφθώ, παιδιά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι τώρα τελειώσαμε ουσιαστικά. Ποιος πιστεύει ότι ο Άρης δεν έχει βγει? Και οι περισσότεροι, οι αρκετοί ποδοσφαιριστές, έκανα μάλιστα και ένα θέμα στην εφημερίδα Άρης είσαι το Σάββατο για τα συμβόλαια. Που είναι πολλά. Είναι 15, 16, είναι 17. Είναι πάρα πολλά τα συμβόλαια που λέω. Θυμάσαι? Κάτσε να το ανοίξω. Ωραίος. Εντάξει, ωραίος και ωραίος. 17 κάτω, τα θυμάμαι και τα 17. Περίμενε. Πες τα 12, πες μας. Περίμενε, θα τα ανοίξω τώρα. Εντάξει. Ο Πλατέλας πάντως μας λέγανε ότι λύγει ή δεν λύγει του Πλατέλα. Έχει συμβόλαιο. Θα τα ανοίξω για να μην κάνω κάποιο λάθος. Γιατί τα περισσότερα τα θυμάμαι. Ο Διαμαντόπουλος μας είπε πριν δεν λύγει. Όχι, αυτός δεν λύγει. Ούτε του Μουμίν λύγει, ούτε του Ιντζόγλου λύγει. Αυτοί έχουν διετή συμβόλαια συνεργασίας. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που έλεγα και πριν από λίγες μέρες. Να τα ρε, ορίστε, τα βρήκα. Να τα πεις. Παιδιά, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ένας από τους βασικούς λόγους, χωρίς να είναι αυτός ο βασικός λόγος, που κάποια στιγμή φτάσαμε να λαμβάνουν ποδοσφαιριστές απίστευτα χρηματικά ποσά ως αμοιβή ήταν και η πίεση που ασκούσαμε όλοι μας, και βάζω και τους δημοσιογράφους μέσα. Όχι, μη τυχόν και πάει ο Νέτος στον ΠΑΟΚ. Από 200, 400. Άσχετα αν τα τελευταία χρόνια τα χάρισε ο Νέτο όλα. Κοίτα, αν δεν ανανεώσει ο Σόουζα και η διοίκηση φέρει στη θέση του έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θα είναι ή ίδιας ικανότητας ή ακόμη και καλύτερος, δεν θα θυμάται κανείς. Θα θυμάται μάλιστον μια ευχάριστη ανάμνηση, εννοείται, το συγκεκριμένο, αλλά... Με τα χρήματα που ακούγονται... Και ανάλογα με το τι χρήματα θα δώσει για να φέρει κεντρικούς αμυντικούς στην επόμενη σεζόν. Θα πάρει σίγουρα ο Άρης κεντρικούς αμυντικούς. Θυμίζω ότι όταν ήρθε ο Σόουζα όμως λέγανε για το παλτό που έχει να παίξει 8 μήνες. Εντάξει, okay, μας το έχεις πει 15 φορές. Εδώ έχω πει γιατί το λέγανε. Εάν όμως αποχωρήσει ο Σόουζα και έρθει κάπως πατάει την μπάλα και πέφτει κάτω, εκεί θα έχουμε θέμα. Όπως αντιλαμβάνεσαι. Φυσικά. Και εκεί η διοίκηση και όποια διοίκηση και όποιος τεχνικός διευθυντής αν υπάρχει αυτό, θα υπομειστεί και την ευθύνη της επιλογής. Γι' αυτό να μείνει ο Σόουζα με ένα λογικό ποσό για τα δεδομένα της εποχής και φυσικά και της αξίας του και να έρθει και ένας ακόμα σαν το Σόουζα. Καντιμήρης Αναγνωστόπουλος, Σόουζα Τζανακάκης, Τσουμάνης Κανακούδης, Μπούρμπος Παυλίδης, Ανάκο Γλουλότας, Μαραγκός Πασάς, Ντούνης Κάσος, Νίκητς Χαντίμπας Τακός. Είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι... Πες από την αρχή να σου πω ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Ποιος θα ανανεώσω, ρε φίλε? Εγώ νόμιζα ότι είσαι δημοσιογράφος, έγινε τεχνικός διευθυντής. Θα αναλάβω τώρα τη θέση του Μυροφορίδη. Εδώ πάει να αναλάβει, ρε φίλε, ο Μπαμπαμπιμπίκος μου γράψανε. Τσιμπανάκος. Ο Τσιμπανάκος, παιδί, ποιο πώς το λένε αυτό, να. Γιατί να μην αναλάβω εγώ. Αναλάβω, τεχνικός διευθυντής. Είναι κάτι που ήθελα να το κάνω από μικρός και τέτοια. Έχουμε και το ίδιο αμάνικο με το Μυροφορίδη, το ίδιο hands free και τα ίδια γυαλιά ηλίου. Σε λίγο θα έχουμε και τα ίδια μαλλιά από ό,τι βλέπω. Μούση έχουμε και δύο, μια χαρά είμαστε. Θα έρθεις προπονητής? Δεν είναι, τι σχέση εγώ με την προπονητική, ρε φίλε. Σωστό, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τους θεματοφύλακες στους δύο, μπορώ να τους κρατήσω υπό προϋποθέσεις. Τους κρατάω. Okay. Τι υπό προϋποθέσεις? Τι εννοείς? Θα φέρω και έναν ακόμα. Εγώ νομίζω ότι ο πρώτος, ο οποίος θα πρέπει, εντάξει, πέρα από τον Ανάκουλο, ο οποίος είναι πλέον ανθρώπινο το ζήτημα, εδώ μιλάμε για κάποια άλλη υπόθεση, είναι άλλη ιστορία,
άλλο κομμάτι. Και εγώ νομίζω ότι θα τον ανανεώσει τον. Εξαρτάται με τον Ανάκογλου, τι χρήματα. Με το τι χρήματα. Εντάξει, νομίζω ότι με ένα νούμερο συμβολικό γενικά συμπαράσταση πρέπει να μείνει στην ομάδα την επόμενη. Γιατί έχει και οφειλόμενα. Ναι, την επόμενη σεζόν. Να βάλει και τα οφειλόμενα μέσα. Και τα οφειλόμενα βέβαια μένει σε μια χρονιά που δεν έπαιξε πάλι. Δηλαδή και φέτος, αν το σκεφτεί, ο Ανάκογλου αυτό έκανε. Ήταν σε μια χρονιά με καλό συμβόλαιο, κατοστάρικο είναι φέτος. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω και λάθος για το παιδί. Αλλά νομίζω είναι το κατοστάρικο. 90, είναι. Πώς είναι. Τόσο. Έκανε εκεί κοντά τέλος πάντων, χωρίς να παίξει. Αλλά αυτό είναι και ο ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό ακριβώς γίνονται τα συμβόλαια. Γιατί δεν τραυματίστηκε στο μπάνιο του. Έτσι. Και πέρσι και φέτος σε δραστηριότητα της ομάδας τραυματίστηκε. Ο Ανάκογλου, με δύο τερματοφύλακες. Ο Κανακούδης. Ποιος άλλος μου είπες. Μην το κλείνεις, φίλε. Ο Ντούνης. Ο Ντούνης. Ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης. Θα μείνουν αυτοί. Ο Μπούρμπος, ο Τζανακάκης. Το ανανεώνω. Ο Μαραγκός, ο Πασάς, ο Κάσος, ο Λότας, ο Νίκητς, ο Χαντί και ο Μπαστακός. Έχεις ο πολύ Κάσος, πράγμα. Ο Μπαστακός, ο Νίκητς, ο Λότας. Ο Πασάς. Ο Πασάς. Ο Μαραγκός, ο Μπούρμπος, ο ναι. Τσουμάνης. Ο Χαντί, ο Μπαστακός, αυτοί οι τελευταίοι έχουν παίξει ελάχιστα. Από τους 7 τελευταίους που είπες, θα ανανεώσω 2. Δεν λέω όμως. Αυτούς, γενικά σας το αναφέρουμε για να δείτε ότι είναι πάρα πολλοί παίκτες, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά αιώλοι. Ναι, το θέμα είναι πόσους θες να ανανεώσεις. Λίγο πολύ ξέρουν, Αλέξη, και πιστεύω ότι έχουν κάνει και κάποιες ανεπίσημες κουβέντες με τον Καρυπίδη. Κάποιοι από αυτούς. Και επίσης να σου πω κάτι. Θα εξαρτηθεί και αυτό το οποίο γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, όσο και αν είναι λάθος σε εισαγωγικά, γιατί για κάποιους ισχύει, θα μπουν στο τραπέζι και κάποιοι με χρήματα, ανάλογα με τα χρήματα που τους οφείλονται, και κάποιοι 2, 3, 4, 5, ξαναλέω, είναι λάθος, αλλά θα γίνει. Το εξής ερώτημα, ναι. Ποιος θα αποφασίσει για όλα αυτά? Μα δεν ανέλαβα. Καλά μας τα λες εσύ τώρα. Προφανώς αυτή τη στιγμή, προφανώς αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης. Και αντιλαμβάνομαι ότι όταν χρωστάς 100.000 στο Μιλούνοβιτς ήταν λίγο κομματάκι δύσκολο. Μπορείς αυτό να συνιστά όμως σωστή λογική και σχεδιασμό, εντάξει. Εσύ λες για αυτούς που λήγουν τα συμβόλαια. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα υπάρξουν και κάποιες αποχωρήσεις με κάποιους που δεν λήγουν τα συμβόλαια. Εντάξει. Άλλο όμως να έχεις ένα συμβόλαιο το οποίο έχει 50, 60, 40 χιλιάρικα, και άλλο να έχεις ένα συμβόλαιο 4, που έχει 150 χιλιάρικα την επόμενη αυτά σεζόν. Αυτά είναι ο Μιλούνοβιτς το ένα συμβόλαιο. Είναι κάποια αρκετά οφειλόμενα στον Μπούρμπο, στον Ντούνι. Μετά πέφτουν στον Τζουμάνι. Στον Παυλίδη. Στον Παυλίδη. Όχι, είναι πιο χαμηλά τα συμβόλαια του Παυλίδη. Είναι οφειλόμενα πάντως τα οποία εντάξει, θα πρέπει ξέρεις, να τα. Τα ξέρει αυτά. Να διευθετηθούν προς τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Βάζετε, όσοι είναι πάνω 17 τα συμβόλαια, να ξέρετε, που ολοκληρώνουν, δεν τα λες και λίγα, ίσα ίσα. Ένα 50% θα αποχωρήσει από αυτά. Ένα 50% θα μείνει. Και ανάλογα και το, εντάξει, το ότι έχεις. Και να σου πω και κάτι, αυτή τη στιγμή όντως είναι ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης μπορεί ακριβώς να καθυστερεί κάποιες πιθανές ανανεώσεις ή το αντίθετο, γιατί ακριβώς περιμένει να πάει σε ένα πλάνο υλοποίησης της επόμενης σεζόν. Εντάξει, γιατί να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω το δάχτυλό μας, δεν θα είναι ο Μυροφορίδης. Αν και με αυτούς τους δύο, Μυροφορίδη και Καρυπίδη, εγώ τα έχω δύο, αλλά μπορεί να διαβάσουμε καμιά ανακοίνωση σε κανένα μήνα, ανανεώνεται η συνεργασία ενώ και ο ένας και ο άλλος. Ναι, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Λέω ότι και ο ένας. Θα είναι έκπληξη, αν γίνει κάτι τέτοιο. Έκπληξη θα είναι να είναι αυτό. Και ο ένας και ο άλλος, σου λένε ότι θα χωρίσουμε, θα δούμε σε ένα μήνα, θα σας πούμε, αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε 5 πράγματα. Δεν χρειάζεται, δεν είμαστε. Το θέμα Σόουζα είναι ακόμη ένα θέμα διόρθωσης νοοτροπίας του Αριανού Ιάκ που πάει για ντάμπλ και σήμερα διαφωνία στο θέμα ανανέωσης του Δουλόπουλου. Εκεί λέει ο 779. Όχι μόνο αυτό ρε παιδιά. Είναι πάρα πολλές αυτές τις περιπτώσεις. Δείτε τα εκατομμύρια. Ένας παίχτης. Για μπορεί να έχει οποιαδήποτε πρόταση με τα διπλά λεφτά ή για οικογενειακούς λόγους ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρετε ποια είναι η παράμετρος που θα οδηγήσει ένα ποδοσφαιριστή να αποφασίσει να πάρει μία απόφαση τη μία ή την άλλη. Βλέπετε τι έγινε το Γενάρη. Πώς τον λέγανε του Παναθηναϊκού το στόπερ, το μαύρο. Ποιος? Το Μολέδο. Ο Μολέδο. Δεν του δώσε λεφτά. Δεν του δώσανε 1.000.000. Δεν δώσα λεφτά στον Παναθηναϊκό, στην Ιντερνασιονάλ. Πήγε. Με τον Κουρμπέλι δεν λέγανε τελείωσε, έρχεται, κάνει, ράνει. Πήγε. Είναι πάρα πολλές οι παράμετροι σε μία κίνηση, σε μία μεταγραφή. Από το ποιος μάνατζερ είναι του παίκτη, αν ο παίκτης είναι ικανοποιημένος, μπορεί να έχει μια
γκόμενα ο Παπαδόπουλος στην Αυστραλία και να θέλει να πάει να παίξει μπάλα εκεί. Είπα το πιο διάσημο επίθετο στην Ελλάδα, γι' αυτό δεν είπα εσένα. Δεν μπορείς να ξέρεις την παράμετρο και δεν γίνεται μονίμως να είμαστε προς την κατεύθυνση. Επειδή είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, δώσ' το να μείνει. Εντάξει, απλά είναι ένας ποδοσφαιριστής το οποίο τον ξέρεις, τον έχεις στα πόδια σου τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Γι' αυτό τον γουστάρει ο κόσμος, γουστάρει ο ίδιος την ομάδα, ξέρεις τι μπορεί να προσφέρει. Εγώ πιστεύω ότι όσο το είδαμε και που μετρήθηκε δηλαδή με καλύτερους και πιο ανταγωνιστικούς αντιπάλους στα μάτς κυπέλου, έδειξε ότι το παιδί μπορεί να ανταποκριθεί. Εντάξει, χωρίς βέβαια να τον έχουμε δει σε ένα εύρος ικανοποιητικό, αλλά επειδή έχει παίξει και σε αντίστοιχο επίπεδο. Και επειδή επαναλαμβάνω, είναι τον έχεις μπροστά στα πόδια, το ξέρεις. Έχεις μια βάση, λες έχω αυτόν και πάω να προσθέσω δίπλα του άλλους δύο ενδεχομένως. Από αυτή την άποψη το θέτει, φαντάζομαι, και ο κόσμος και ο φίλος που μου έστειλε το μήνυμα και με ρωτάει, διαπιστώνοντας θες, ότι ο Γούγκο δεν ήταν καλά στο χθεσινό μάτς. Αν ξέρεις, κάνα δεκάλεπτο, τέταρτο, το υπόλοιπο διάστημα ήταν λίγο, φαινόταν, ήταν λίγο εκνευρισμένος. Και αυτό δεν είναι καλό, επαναλαμβάνω, για τα υπόλοιπα παιχνίδια και κυρίως για αυτά τα 2-3 που απομένουν να εξασφαλίσει και μαθηματικά η ομάδα την επιστροφή της στη Super League. Εδώ Στέλιος λέει ότι μόνο εκεί μπορείς να βρεις γκόμενα, στην Αυστραλία. Λοιπόν, να δώσουμε μια είδηση που υπάρχει εδώ και λίγη ώρα στο διαδίκτυο και σχετίζεται με τον Άρη και σχετίζεται και με όλο αυτό το κλίμα που καλλιεργήθηκε τις προηγούμενες μέρες από τον κύριο Νεφελούδη και περιμένω από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα να κάνει και ένα σχόλιο, γιατί πριν από λίγο συνελήφθη ο Δημήτρης Μαρινόπουλος, ο οποίος συνελήφθη μετά από την καταγγελία που έκανε ο κύριος Θόδωρος Καρυπίδης και το γεγονός ότι έχει κερδίσει τη δίκη στη μεταξύ τους διαμάχη για ένα ποσό άμεσα απαιτητό 7,8 εκατομμύρια ευρώ σύν άλλα 20, όπως είπε ο κύριος Σοφός, ο νομικός του κυρίου Καρυπίδη. Μιλάμε λοιπόν για 20 σύν 7,8, 27,800. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα έχει πάρει, ούτε σημαίνει ότι θα πάρει τα 27,800 και θα πάνε στον Άρη. Αλλά επιβεβαιώνεται με αυτή τη σύλληψη αυτό το οποίο έλεγε ο κύριος Σοφός πριν από λίγες μέρες. Ποιος είναι αυτός, μένει στο Μαϊάμι ή άλλος είναι αυτός? Αυτός είναι αδέρφια αυτή, είναι ο Δημήτρης Μαρινόπουλος του Λεωνίδα. Γιατί ο ένας είναι στην Αμερική, στο Μαϊάμι. Καλά, είναι ένας εξ αυτών που έχουν απέναντι στον νόμο την υποχρέωση. Και αυτό είχε να κάνει με τι? Ο Καρυπίδης κέρδισε μία δίκη και ζητούσε τα χρήματα αυτά τα οποία του επιδικάστηκαν να πάρθουν και να δοθούν στους εργαζόμενους στους οποίους οφείλονται τα χρήματα. Το 50% από τα 7,8. Παίρναν όλοι τα λεφτά τους. Και με αφορμή αυτό, ο κύριος Νεφελούδης βγήκε και έκανε αυτή την επίθεση στον κύριο Καρυπίδη. Τρεις μέρες μετά, ο εισαγγελέας έβγαλε ένταλμα σύλληψης για τον Μαρινόπουλο, για συγκεκριμένο λόγο, γιατί έπρεπε να πάει και να ορκιστεί στον Ειρηνοδίκη για τα περιουσιακά στοιχεία, γιατί κάποιος θα κάνει κατάσχεση. Πρέπει να ξέρει τι περιουσιακά στοιχεία έχει ο άλλος. Και σου λέει ο Καρυπίδης, έχει σε μια έπαυλη στο Μαϊάμι που κάνει 100 εκατομμύρια. Και από αυτά που μου χρωστάς εμένα, μου κάνεις κούρεμα 97%. Καλά το ακούσατε. 97%. Αυτά βέβαια δεν προβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης. Γιατί ενώ έχεις 100 εκατομμύρια, αφήνουμε μαζί απλήρωτους εργαζόμενους? Δώσε μου αυτά που μου χρωστάς να πληρώσεις εργαζόμενους. Και συνελήφθη λοιπόν τώρα ο κύριος Μαρινόπουλος. Περιμένω με αγωνία την τοποθέτηση του κυρίου Νεφελούδη. Γι' αυτό μετά όμως ο κόσμος στο γήπεδο ρίχνει πινελίκια. Γιατί βλέπει τον Εφελούδη στην ΕΡΤ, τον ακούει στο κόκκινο, τον διαβάζει σε 2-3 site να ξεφωνίζει τον Άρη και τον κόσμο του, αλλά δεν βλέπει σήμερα πουθενά τη Ραχίλ σε κανένα μέσο ενημέρωσης που ξεφώνησε τον Ιβάν. Δεν υπάρχει πουθενά. Δεν βλέπει το Φωκά σε 4 συνεχόμενες εκπομπές τη μία πίσω από την άλλη. Αλλά δεν βλέπει τη Ραχίλ. Γιατί η Ραχίλ ξεφώνησε τον Ιβάν. Δεν ξεφώνησε τον Καρυπίδη. Αν η Ραχίλ ξεφώνησε τον Καρυπίδη, προφανώς και θα υπήρχε σε κανένα παραθυράκι. Και στην κρατική τηλεόραση. Αυτά. Αυτά. Αποχωρούμε, όχι σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αλλά γιατί πρέπει να αποχωρήσουμε. Είναι 7.
Ο γιος ο Ματζούκης είναι ήδη εδώ με την ώρα για μπλε να σας καρτήσει την τροφιά την επόμενη ώρα. Για μπάσκετ δεν είπαμε και πολλά πράγματα, αλλά εντάξει, η νίκη ήταν σχετικά εύκολη και αναμενόμενη και επιβεβλημένη της ομάδας στα Τρίκαλα. Θα πούμε περισσότερα πραγματάκια αύριο. Με τον μπάσκετ που έχει και διακοπή. Πόσες μέρες, καμιά κουσαριά μέρες έχει τώρα διακοπή. 4 Μαΐου παίζει με Πανιόνια. Μια χαρά, πολύ ωραία μπερικέτη. Οπότε έχει η ομάδα τη δυνατότητα να προετοιμαστεί με τον Βαγγέλη Αγγέλου, να αποθεραπευτεί και ο Αθηναίος που ξαναχτύπησε για το επόμενο παιχνίδι. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Καβαδία και όλους εσάς. Να είστε καλά.